Καταγγέλλω. Δυο ματάκια. Ξεκινάω που μου κόφουν τον ύπνο, ναι. Ναι. Ωραία αυτά. Πολύ ωραία. Πώς θυμάσαι τότε, εμείς μπορούμε να θυμάστε που παίζανε Κατσιμιχέ και οι δύο μαζί. Αυτές ήταν εποχές. Είχα δει κάποια φάση τον Κατσιμιχά, τον Πάνο πρέπει να είχα δει στο Σταυρό. Πριν από χρόνια. Μόνος του παίζει αυτό και σε κάτι πιο κούλα, σε κάτι σφίγγες, κάτι αρχιτεκτονικές. Ο οποίος κάτι... για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ήταν, ναι. Ανάμεσα στα τραγούδια που έλεγε, τα πολλά τραγούδια που έλεγε, μας περιέγραψε πως κινήσε διάφορες στιγμές πώς αμνανιζότανε. Α. Ναι, δηλαδή έκανε έναν ύμνο στον αυρανισμό για κάποιο λόγο. Πώς αυρανιζόταν μικρό, δηλαδή πώς ξεκίνησε να αυρανίζει τα κάποια. Αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν μου πέρασε πολλά χρόνια από εδώ, ξέρω, μου πέρασε 20 χρόνια πώς μου περάσει, αλλά θυμάμαι ότι ανάμεσα τραγούδια, ας πούμε, εκεί πέρα που καλλιτέχνες μιλάνε, λένε κάποια πράγματα, ανάμεσα τραγούδια, κάποια ιστορία, λένε κάποιο αυτό κτλ. Μας έλεγε, ναι, για την πράξη αυτή που έκανε και πόσο ωραία είναι και διάφορα. Και κοιτάζομασταν του τύπου, ναι, οκ. Okay, ναι. Πώς έψηκαν ένα τραγούδι ακόμα, ίσως. Ναι, μπορείς να μας εξηγείς γιατί τα ποτά ήταν ζεστά. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, μας χαλάσει το όνειρο, μας χαλάσει το παραμύθι. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Α, ναι. Ναι. Εντάξει, από πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Βεβαίως. Από αυτά που λέμε, θα μας πει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε, παιδιά. Καλά, Κώστα, καλησπέρα. Να πούμε ότι μόλις μεταδίδεται από το Βελιγράδι η πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός με την Παρτίζαν συμφώνησαν για την παραχώρηση του Σντιέλαρ από τον Ολυμπιακό στην Παρτίζαν ως το καλοκαίρι με τη μορφή του δανεισμού. Έχουμε οψιόν αγοράς, γνωρίζουμε. Όχι, δεν αναφέρεται, δεν μνημονεύουν ποσά ακόμα. Ούτε από τον Ολυμπιακό δεν έχει επιβεβαιωθεί καν η πληροφορία προς στιγμήν. Αλλά οι συνάδελφοι, οι Σέρβοι, μας λένε ότι είναι επίσημη η πληροφόρηση που έχουν από την Παρτίζαν. Οπότε έτσι είναι, περιμένουμε και το τι θα γίνει με τον Φιγκέιρας που μιλάει, όπως είπαμε, είναι τελευταίο στάδιο διαπραγματεύσεων. Τι θα γίνει αλήθεια με τον Φιγκέιρας, Κώστα, γιατί καταλαβαίνω ότι τον κρατήσαν παραπάνω λόγω του τραυματισμού του Ομάρ. Σωστά. Πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι ο Όσκαρ Γκαρθία έκανε μια θετική εισήγηση για την παραμονή του και το είπε και στον ίδιο. Αν γυρίσει όμως ο Ομάρ, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιθανό να παίζει ο Ομάρ όταν αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και να μείνει ο Φιγκέιρας στον πάγκο. Θα του αρέσει αυτό το σενάριο. Ακριβώς αυτό είναι και ένα θέμα που επειδή το συζήτησε ο προπονητής με τον παίκτη και του είπε ο προπονητής ότι τον υπολογίζει, περιμένουμε να δούμε μήπως αλλάξει κάτι, ναι. Φαίνεται πάντως δύσκολο να αλλάξει, δηλαδή οι πληροφόρες που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι θα πάει στην Πράγκα. Και αυτό το δόλιο τον Ίγκορ τι τον πήραν δηλαδή, υποτίθεται τον πήραν για backup του Ομάρ. Εντάξει, ναι, θα φύγει και θα είναι ο Ίγκορ backup. Είναι ένα νέο παιδί, ο Ίγκορ είναι ένα νέο παιδί, έχει ακόμα να μάθει κάποια πράγματα. Ποδοσφαιρικά νέος είναι, δεν είναι ηλικιακά. Να εγκληματιστεί περισσότερο στον Ολυμπιακό, θα δούμε, θα δούμε. Κώστα μου, 48 ώρες για τον Εμενίκη, εγώ αυτό ξέρω. 48 ώρες μήναν, Κώστα. Έτσι, 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 μπα θα έχει και περισσότερο μου φαίνεται με τον Εμενίκη. Για λόγω Κίνας λες, ε. Και οι Τούρκοι έχουν ακόμα αγορά παραπάνω, ναι, ναι, καμιά δεκαριά μέρες, Κινέζοι, Άραβες, ξέρω εγώ, Αριανοί, Μαλαισιανοί κλπ. Ναι. Από τον Πλούτονα διάφορες. Αν ήμουν Ολυμπιακός θα είχα έναν άνθρωπο εκεί σε αυτό το θέμα μόνιμο, γιατί είναι το Απίκο. Δύσκολο. Είναι το δύσκολο Απίκο. Αυτό. Ναι, 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 μπράβο, έτσι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Να είστε καλά, βέβαια. Αν μπορεί να τα ξαναπούμε και μετά όμως, ναι, θα δούμε. Ωραία, πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Άντε. Καλό βράδυ. Για χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ενέρεση, δεν πρόκειται να... Δεν πρόκειται να γίνει. Ο Ιγκόρ θυμάμαι 25 νομίζω είναι. Ποδοσφαιρικά ρε, είναι άψητος. Δεν είναι ηλικιακά, είτε είναι 22 είτε 25, δεν αλλάζει κάτι. Σε επίπεδο φανέλας Ολυμπιακού, σε επίπεδο προαλτισμού δεν είναι ψημένος. Όχι, όχι, ήρθε, όχι και είναι και τσαμπο, ήρθε, πήρε το 2. Mm-hmm. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ήρθα για να μην δεκαδάτος. Απλά ξέρεις, όταν κρατάς, επειδή είχαμε την κουβέντα αυτό το μεσημέρι και με τον Σταματέλο, ναι, ούτε Χατσαφίου ούτε Ιγκόρ εμπιστευόμαστε προς το παρόν. Γενικότερα. Ναι. Υποτίθεται τους πήραμε ως backup των βασικών. Ναι. Αν ο βασικός είναι ο Ελαμπταλαουή, ο οποίος είναι τραυματίας, θεωρητικά θα έπρεπε να έχουμε δώσει κάποια ευκαιρία στον Ίγκορ. Θεωρητικά. Ναι, ειδικά τώρα γιατί πότε άλλο θα τον δίναμε. Αλλά αν ειδικά, Φιγκέρας... ειδικά όταν ο Φιγκέρας πηγαίνει με ένα πτσάκι ένα παιχνίδι στα δύο τελευταία. Μια τρικλοποδία από εδώ, ένα σπουξιματάκι από εκεί. Έχει νομιμοποιηθεί όμως προφανώς. Μάλλον.
Πιθανώς. Και επειδή βλέπαμε και νωρίτερα στα βραβεία Fair Play Λέο Μάτος, ναι, του χρόνου εύκολα του χρόνου Διόγκο. Ναι. Ο Λέο Μάτος γιατί πήρε, καλά θα τα πούμε και αργότερα με τον. Οπωσδήποτε, αλλά. Με τον Στέλιο Κλιάφα για τα βραβεία. Στέφανο, για σένα. Στέφανο, συγγνώμη. Για ναι. Σένα. Λοιπόν, αλλά ναι, θέλω να μάθουμε. Γιατί φαντάζομαι θα έχει μια εξήγηση αυτό το πράγμα. Ναι. Το γιατί ο Μάτος πήρε βραβείο Fair Play. Πώς πήρε Fair Play, ξέρω για κάτι που κάνει η ομάδα. Και την εκπροσώπησε, δεν ξέρω. Πιθανώς μπορεί να ξέρει από αυτή την καμιά φανέλα σε κανένα τέτοια πράγματα. Αλλά αν πήρε Fair Play ως Λέο Μάτος. Όπως έκανε. Ποιο συγκινητικό θα κάνει στην Πανάθα ήταν αυτό που έκανε πολύ συγκινητικό. Ο Μπουμσόγκ, ποιο θα έκανε αυτά. Ωραία, μετά σχεδόν από κάθε παιχνίδι. Με φανέλες που πήγαινε μετά. Ήταν, νομίζω Μπουμσόγκ ήταν. Ναι. Που πήγαινε. Ως ποδοσφαιριστή δεν έχουν πολλά πράγματα να θυμόμαστε. Αλλά ως εσύ κύριος... δεν έχεις από αυτά. Μπουμσόγκ. Μπουμσόγκ είναι ένας διεθνούς βεληνικούς αστέρας, έχω να σου πω. Ναι, ναι. Α! Έχω να σου πω! Για πες. Λοιπόν, ο Μπουμσόγκ λοιπόν. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που μιλάει για την πορεία της Εθνικής Γαλλίας από το 1996 μέχρι και το 2006. Όλη αυτή την 20ετία των επιτυχιών κτλ. Και την αλλαγή τέλος πάντων της ταυτότητας. Φιλοσοφίες και καταλήγει με την κουτουλιά του Ζιζού. Ζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το οποίο ξέρεις, λέγεται Le Bleu, προφανώς, πώς αλλιώς θα λεγότανε. Λοιπόν, και έχει διάφορους insiders οι οποίοι μιλάνε για την Εθνική Γαλλία, μεταξύ αυτών βεβαίως βαρύνουσα η άποψη του Ζαν του Αλέν του Μπουμσόγκ. Φόρα για τα γυαλιά του όταν έκανε τις δηλώσεις, γιατί πάντα είχε ένα κουλτουρέ ύφος όταν φοράει τα γυαλιά. Σαν τον Τζον τον Αμίτσι, ναι, ναι. Ένα τέτοιο. Ναι, νομίζω ναι, τα ναι. Φόρησε. Νομίζω ναι. Ωραία. Τα φόρησε. Αλλά! Ακόμα καλύτερο. Μεταξύ ποδοσφαιριστής που φοράει γυαλιά δεν σε προβληματίζει. Τι εννοείς. Ότι αν θέμα... δεν έχει ψτεριά και δεν τα φοράει και είναι μόνο τζάμι, γιατί το φοράει για λόγους εσύ. Παίζει αυτό. Παίζει αυτό. Αν φοράει ο Σισε, ξέρεις ότι τα φοράει για λόγους χιψτεριάς. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις εγώ ποδοσφαιριστή που. Ο Ασάνοβιτς, ας πούμε, για παράδειγμα. Παιχταράς μεγάλος. Ναι. Έλεγε ότι. Φοράει γυαλιά. Ναι. Λέει με ενοχλούν οι φάκοι, δεν πάω να τους φοράω μέσα στο παιχνίδι. Mm. Δεν σε προβλημάτιζε αυτό το πράγμα λίγο όταν το άκουγες. Σε προβλημάτιζε βέβαια από την άποψη και τη λέξη ότι άμα κάνει αυτά και δεν βλέπει και καλά. Ναι. Δηλαδή, πού να φοράει και φακούς όταν είμαστε τώρα. Αλλά όταν βλέπεις τον Μπουμσόγκ. Κατάλαβες τι γίνεται. Εξηγούνται διάφορα πράγματα. Έχεις δηλαδή, κάποια θεματάκια, ναι. Είναι η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, ακόμα καλύτερο από αυτό, άλλο ντοκιμαντέρ. Έχω πέσει τα αθλητικά ντοκιμαντέρ αυτόν τον καιρό, όπως έχεις καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, εξαιρετικό και πάλι το οποίο λέγεται. Ο Trainer, νομίζω λέγεται. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ το οποίο ακολουθεί κατά πόδα. Είναι γυρισμένο το 2012. Πριν από 5 χρόνια, 6 πια, και ακολουθεί κατά πόδα στην πορεία τριών προπονητών γερμανικών ομάδων. Ναι. Λέει δηλαδή από πού έχουν βγει, ξέρω από τη σχολή που αποφοιτήσαν, σε ποιες ομάδες είναι κτλ. Μία λοιπόν από τις ομάδες, ένας από τους προπονητές, ναι, τον οποίο ακολουθεί η κάμερα για να δούμε τη ζωή του και το πώς περνάει ένας προπονητής τέλος πάντων μία σεζόν, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από μόνο του, έτσι. Γιατί ακολουθεί τον προπονητή, ναι, μόνο. Λοιπόν, ο ένας λοιπόν είναι προπονητής της Paderborn. Mm-hmm. Ωραία, το 2012. Και εκτός από αυτά που μας δείχνει για τη ζωή του προπονητή και μιλάει ο ίδιος και πώς χειρίζεται τα παιχνίδια και όλα τα υπόλοιπα, τα meetings που κάνει και όλα αυτά, από την Paderborn, συγκεκριμένα από την Paderborn, μιλάει μόνο ένας παίχτης. Μιλάει πολλές φορές, αλλά είναι μόνο ένας παίχτης. Ναι. Ποιος παίχτης μπορεί να είναι αυτός που μιλάει από την Paderborn? Ποιος ήταν αρχηγός της Paderborn το 2012? Ο Βέμερ. Ναι, μωρή αρρώστια, ναι! Oh. Ναι, ναι! Ναι, μωρέ αρρώστια, ο Γένς Οβέμερ. Και είναι ο Γένς Οβέμερ ο οποίος έχει πάρει 10 λεπτά από το ντοκιμαντέρ. Και ο οποίος βγαίνει και λέει ναι, ότι αυτό κάποιοι παλιοί παίχτες είμαστε εμείς και έχω την νέη και ο προπονητής και τον καταλαβαίνουμε, ξέρω εγώ, και πάμε πολύ καλά και θα φτώ και θα πάμε Bundesliga. Δηλαδή μιλάει με χιλίων καρδελάκι. Χιλίων καρδελάκι. Φυσικά και πήγανε, γιατί είχαν προπονητάρα. Φυσικά και πήγανε. Ναι. Προπονητάρα, ρε. Mm-hmm. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λέει κάποιος πήρανε το Fair Play ο Μάνταλος και ο Μάτος για τις ομάδες, λέει, ο τελικό κυπέλο που σαν ομάδες προσπάθησαν να σταματήσουν τα επεισόδια. Ξανά. Ότι το βραβείο Fair Play το πήρε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το πήρε τους εκπροσώπησαν ο Μάνταλος και ο Μάτος και ο τελικό κυπέλο, διότι σαν ομάδες προσπάθησαν να σταματήσουν τα επεισόδια που γινόντουσαν στο τελικό κυπέλο. Ανέβηκαν στην αερογέφυρα, τι κάνανε ακριβώς? Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ακριβώς ο Λέο Μάτος προσπάθησε να σταματήσει επεισόδια. Μια που λέμε για το συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ. Με overlap, σέντρα και κεφαλιά ο ίδιος φαντάζομαι. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό, ναι, ο Λέο Μάτος. Ναι. Πήγαν okay. Προς οπαδούς, φαντάζομαι, τους ζήτησαν να ηρεμήσουν. Τέτοιες σκηνές προσπαθούν να δηλαδή μέσα σε όλο το χάλι εκείνο το. Εντάξει. Μεταξύ μας, με εξαίρεση εγώ τον Μπόμπαν και κάποια λίγα ακόμα καϊνάρια, δεν θυμάμαι ποδοσφαιριστές.
συγκεκριμένα να προτρέπουν σε επεισόδια. Όχι, αλλά δηλαδή, θέλω να πω... αδιάφοροι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν κάνουν και κάτι για να τα σταματήσουν ή να τα αποτρέψουν. Ναι. Γενικότερα. Ναι. Οκ. Μπας περίπτωση. Εντάξει. Εντάξει. Θα έχουμε έτσι περισσότερη ενημέρωση αργότερα από τον Στέφανο. Ναι. Ναι, ενδεχομένως. Τώρα, τι λέγαμε στην αρχή, πριν πέσουμε στα βαριά. Για τον Κατσιμίχα έκανα μια σφήνα. Καταγγελία ήθελα να κάνω. Καταγγελία, μπράβο. Την καταγγελία. Είδες, γυρίσαμε ανάποδα, κάναμε rewind. Ναι. Ήθελα να καταγγείλω λοιπόν, όπως έχετε δει κάποιοι από εσάς, ελάχιστοι, αλλά τώρα θα το δείτε περισσότεροι. Πολύ καλά ζεσί. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί εσείς έχετε 2 ώρα κάθε μέρα και δεν μπορεί να έχει ο Βέμερ 10 λεπτά από το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος από τον οποίο παίρνω απόσταση να πει: δεν θα μπορούσε ο Βέμερ να έχει ούτε 10 λεπτά στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αλλά είναι κάτι το οποίο παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι το Πάτερμπορν. Όπου και ο άλλος φίλος, και αυτός δίκιο. Λέει: Μάγκες, δεν μας χαίρεται με το Βέμερ και τα ντοκιμαντέρ. Μιλήστε για μπάσκετ. Όσο σας επιτρέπει η κατάρτιση με το αντικείμενο. Μισό λεπτό να το σκεφτώ. Όχι. Λοιπόν. Καταγγέλλω λοιπόν το γεγονός ότι ο Ζόζο Γκαλή. Παρουσιάστηκε από τη Μουσκρόν σε μια σπουδαία κίνηση για τη Μουσκρόν, το ποδόσφαιρο και την ανθρωπότητα γενικότερα. Αλλά αυτά τα οποία φόραγε στην παρουσίασή του δεν ήταν ρούχα δικά του. Τι εννοείς? Ήταν ρούχα τα οποία ο σπουδαίος φασιονίστα δεν θα φόραγε ποτέ. Ναι. Τώρα έχει περάσει 31 στα 32, πια διδάσκει μόδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, με μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς υφασμάτων και τα λοιπά. Οπότε το να βλέπεις το Γιώργο τον Γκαλίτσιο με ένα απλό μαύρο ζιβάγκο και ένα κρύ μαύρο παλτό, μακρύ παλτό καμπαρτίνα, ας πούμε, σετάκι, δεν είναι ο Γιώργος Γκαλίτσιος που έχουμε. Ήταν κομψός ωστόσο. Ήταν πάρα πολύ κομψός. Ήταν με έναν τρόπο δικό του minimal κομψός. Ήταν πάρα πολύ κομψός, αλλά δεν ήταν Γιώργος Γκαλίτσιος. Να σου το πω αλλιώς. Ναι. Είναι σαν να βλέπεις τον δικό σου, τον Ράσελ Westbrook. Ναι. Λοιπόν, έχει κάνει και κανονικές εμφανίσεις ο Westbrook, γι' αυτό σου λέω. Ναι, αλλά δεν είναι το φόρτε του. Όχι, αλλά αν δούμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη του Ζόζο Γκαλί να είναι τέτοια συντηρητική, θα βγούμε να μιλήσουμε. Σωστό, εντάξει, το δέχομαι. Δηλαδή και ο Westbrook στις 40 που φοράει, ας πούμε, που σκάει με κελεμπία, με ξοκολάν, με οτιδήποτε. Ναι. Έκανε ένα μεγάλο εδώ με ένα κίτρινο, εδώ με αυτό. Με σκισμένο που βγαίνουν τα βυζιά έξω. Ένα underboob θα λέγαμε ενδεχομένως. Πιθανότατα, ναι. Ναι. Θα φορέσει κάτι κανονικό μια στο τόσο. Οκ, εντάξει. Αλλά δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Σωστό. Ναι. Σωστό. Σωστό. Εσύ που δεν ξέρεις τι είχε κάνει ο Μπόμπαν, πες και Google, δεν το να δεις τι είχε κάνει ο Μπόμπαν. Προκάλεσε, πυροδότησε ένα εμφύλιο πόλεμο, υπό μία έννοια. Εντάξει, υπό μία έννοια. Πυροδότησε, λέει, ρε παιδί μου. Πυροδότησε. Ότι έριξε λάδι στη φωτιά, έριξε. Είναι η αλήθεια. Έριξε. Οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό θα να πω βασικά. Εγώ και το Γιώργο το Καλίτσιο και θέλω για να το. Πώς το λένε, να το βγάλω από μέσα μου, γιατί ήταν. Εντάξει, τα πραγματικά σημαντικά πράγματα τα οποία οφείλει να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είδες, αν μυρώθηκες. Τι απ' όλα. Αν μυρώθηκες με ένα καινούριο χορευτικό reality. Ναι, όχι, δεν είδα. Μυρώθηκα, αλλά δεν είδα. Δεν έχεις, αρκεί να μυρώθηκες. Αρκεί να το άφησε να μπει μέσα σου. Μυρώθηκα. Μυρώθηκα. Δεν είδα, αλλά μυρώθηκα. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Πώς ένιωσες. Είδα αυτό που είδε όλος ο λαός. Ναι. Αυτό είδα. Ναι. Αυτό που ανέβασε εσύ δηλαδή. Ναι, αυτό είδα μέχρι εκεί. Ναι. Εντάξει, τι να πω. Νιώθεις λίγος. Νιώθεις ελάχιστος. Θα το πω με μια αεροσηλεία. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι επίτιμος καλεσμένος στην πρεμιέρα του τέτοιου, του Dancing, ήταν ο Μπαρίσνικοφ. Ο οποίος δεν κατέβηκε διότι δεν ήθελε να δει αυτό που θα τον τρόμαζε μετά από τόσα χρόνια. Δεν ήθελε να δει. Τον δικαιολογείς? Εγώ νομίζω ότι δικαιολογείται. Δηλαδή δεν θα πω τώρα σε ιεροσιλίες, ας πούμε, τώρα χειροκροτάνε ο Φρεντ Αστέρ και η Τζίντζερ Ρότζερς, ας πούμε, ή ο Νουρέγεφ, δεν ξέρω ποιος άλλος. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που βγάζουν μάτι. Είναι αυτό που λες. Υπάρχει ο Νουρέγεφ, υπάρχει ο δικός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι ο Χαμουρέγεφ. Εγώ αυτό θα πω. Ναι. 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 Πώς δεις, εσύ που το είδες και με μεγαλύτερη ζέση, ας πούμε. Πώς το είδες, είναι ρε παιδί μου τύπου κλείστε το μαγαζί. Οκ, εντάξει, δείχτηκε κανένα δύο επεισόδια ακόμα, αλλά κλείστε το και να τελειώνουμε. Θα σου πω.
υπάρχουν διαγωνιζόμενοι οι οποίοι τεχνικά είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά! Πρέπει να σου πω, τεχνικά. Τεχνικά. Τι να λέει το τεχνικό. Αλλά. Και ο Στράτος Αποστολάκης δεν χτύπαγε τεχνικά. Πέναλτι να τα παστέλνουν όλα. Δηλαδή, ποια είναι η λογική. Και πραγματικά είναι εκπληκτική η παρομοίωσή σου, έτσι. Νομίζω είναι to the point. Αλλά. Πέρα από τεχνικό κομμάτι, το οποίο το κατακτάς με την πρόοδο, σωστό, με την σωστό. Εξέλιξη. Με την προπόνηση, βέβαια. Αυτό. Το συνέστημα, το ύφος και το feeling δεν το έχει κανείς. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή οι άλλοι που έχουν ήδη την τεχνική, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος σε επίπεδο 8,5. Ναι. Το πολύ να πάει 9. Ναι. Αν προπονηθεί μέχρι εκεί, αλλά τεχνικά εννοώ. Αλλά τα υπόλοιπα είναι πεντάρια. Συνέστημα δεν θα αποκτήσει, ναι. Μπρίο δεν θα αποκτήσει, σκέρτσο δεν θα αποκτήσει, δηλαδή αυτό είναι. Α, χορευτικά λες και θα πάει να δουλέψει που δεν θα χορευτεί. Ναι, σωστό. Σαν να κάνει casting για musical, α πούμε. Κατά ρε παιδί μου, δεν θα του δώσει κάτι αυτό το πράγμα παραπάνω, άμα μάθουν να χορεύουν καλύτερα. Ναι. Α, ίσα να φανούν λίγο σε ένα reality. Mm-hmm. Αλλά ο δικό μα άνθρωπο, ο δικό μα άνθεμο, μπορεί τεχνικά να υπολείπεται. Αλλά. Αλλά έχει τόσο πολύ ύφος, μπρίο, συνέστημα, μάτι που γυαλίζει, χαμόγελο, το ευχαριστιέται. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ο μόνος που το κρατάει ζωντανό στο πλατό, για να το πούμε έτσι. Έχεις δει εκπαιδεύοντας τη Ρίτα. Νομίζω ναι. Σκέψω αυτό το πράγμα προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα σε ένα τραγουδιστικό reality. Δηλαδή παίρνεις κάποιον, ξέρω εγώ, που μπορεί να δείχνει χορευτικά ότι είναι ντουγάνι, ναι. Αλλά μέσα στην εξέλιξη των εκπομπών και των εβδομάδων και μετά από πρόβες θα γίνει κορυφαίο αστέρι και θα έχει ήδη και το χαμόγελο και το σκέρτσο και το μπρίο και το σφινδυροβόλο βλέμμα που έχει ήδη. Δηλαδή θα μιλάμε για μια μηχανή του χορού μετά από ένα full package. Κατάλαβα τι λες. Είναι πολύ πιθανό δε με αυτή τη λογική, ναι, την οποία ασπάζομαι και συμμερίζομαι, στην πραγματικότητα ο δικός μας άνθρωπος απλώς να ολοκληρώνει το μικρό αυτό, το ένα μικρό κομματάκι παζλ που λείπει από την απόλυτη ολοκλήρωση, ναι, της υποκριτικής του προσωπικότητας. Δηλαδή ένα ελάχιστο κομμάτι χορού ενδεχομένως, ναι, ήταν αυτό, ναι, που να πω να το έλειπα. Θέλω να πω ότι δεν πήγε για να τύπου εγώ να διαγωνιστώ εδώ πέρα, ναι, και τα λοιπά, ότι σας έχω, τα έχω όλα, επειδή η άδικη μοίρα για κάποιο λόγο δεν μου έδωσε πολλούς ρόλους σε musical μέχρι τώρα, ναι, και όλα αυτά μου λείπει ένα μικρό κομματικό μου, έρχομαι σε εσάς να κάνω την προπόνησή μου ουσιαστικά, σας έχω άνετα, τελειώνω και είμαι απόλυτος. Γιατί όμως, πια. Γιατί όμως αυτό. Τι εννοείς γιατί. Διότι σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον στο Hollywood, στο οποίο πηγαίνω έρχεται, ναι, θα γυριστεί κάποια συνέχεια του La La Land. Θα γυριστεί. Musical, ρε, να, 50 το χρόνο πλάκα κάνεις. Musical αυτού του επίπεδου, δηλαδή. Αυτού του επίπεδου. Musical καμπαρέ, καμπαρέ, εννοούμε. Ναι, 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 βέβαια. Σικάγο, Σικάγο. Σικάγο και καμπαρέ. Musical γενικά γυρίζονται. Σωστό, σωστό. Ένα μάμα μία και θέλω να πω. Και όχι μόνο. Θα πάνε. Και δεν μιλάμε για ταινία και για θεατρικά πάρα πολλά. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά το θεατρικό αφορά σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά ένα Χολιγουδιανό. Μετά πάει, κάνει περιοδία, μην το λες. Φίλε, ένα Χολιγουδιανό. Το οποίο θα φτάσει, καλά, το βλέπουν, εντάξει, σε εκατομμύρια, ναι, αίθουσες, ναι. Είναι αλλιώς. Και εδώ θα απλώσει το βιογραφικό και θα λέει και πρώτη θέση στο Dancing with the Stars σε Greece. Ανοίγουνε πόρτες. Ανοίγουνε πόρτες, γίνονται πραγματάκια. Οπωσδήποτε γίνονται πραγματάκια. Γι' αυτό σου λέω. Ας τα πω, τελείως βουλωμένο γράμμα πλέον διαβάζουμε εκεί πέρα. Εγώ, εκτιμάς, έτσι. Βουλωμένο γράμμα, τι να σου πω τώρα, εσύ πώς το βλέπεις. Εγώ αυτό θα πήγαινε για δεύτερος. Τον ανέκδοτα λες. Τι να σου πω. Μπαίνουν τέτοιοι άνθρωποι ποτέ για δεύτερη. Αυτό σου λέω. Είναι δυνατόν ποτέ. Αυτό σου λέω. Τι μπορεί να κάνει. Χαλαρά, δηλαδή, και ευχολάκι, τίποτα άλλο. Πλέον μόνο εξωθεσμικά κέντρα μπορεί να το κόψει, ναι, στον δρόμο. Ναι. Δηλαδή, τύπους. Αλλά επειδή στηρίζει ο κόσμος με τις ψήφους του, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να. Πώς πήγε, είχαμε βαθμολογίες, πώς πάει. Αυτό. Πρώτη. Οι βαθμολογίες από την Κριτική Επιτροπή στην αρχή, αλλά πρώτη χώρο. Βαθμολογίες τύπου με άρεσε το 10, είχαμε, ναι, τέτοια, ναι, ναι, πράγματα. Ναι, ναι. Και. Βαθμολογία είχαμε χαμηλά, πήραμε 4-4. Ορίστε. 4-4. Δεν κατάλαβα. Δεν το έχουμε, ασέβαστους ανθρώπους στην Επιτροπή. Ποιοι είναι στην Επιτροπή? Είναι ο Γιώργος Λιάγκας, με μακρά παράδοση στο χώρο, όπως καταλαβαίνεις. Η Ελληνόνα Μελέτη. Έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Είναι, ναι, ο Αλέξης Κοστάλας. Respect. Και η Γκαλίνα Χορευτρίκοβα. Είναι γνωστή, εν πάση περιπτώσει, okay, η χορογραφή. Ναι. Αυτά και σαν ένα άλλο, δεν ήταν. Ναι. Okay. Λοιπόν. Ο Γιώργος Λιάγκας, είπες. Ο Γιώργος Λιάγκας, βεβαίως.
Γνωστός και ως αγόρι λάστιχο στα παιδικά του χρόνια λόγω των χορευτικών του ικανότητων. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, οκ. Okay. Είχαμε τέσσερα τεσσάρια γιατί. Να σου πω, θέλω να μου πεις κάτι. Υπήρξε ένα έστω δεύτερο. Μόνο αυτό θέλω να πεις και ναι. Δεν θα πω τίποτα. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Ναι. Δεν θα πω τίποτα από όλα αυτά που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει. Υπήρξε κάποιο σκηνικό που να πήγε κάπως έτσι, δηλαδή να μιλάει ο Αλέξης Κοστάλας και να παρεμβαίνει ο Γιώργος Λιάγκας για να τον διορθώσει κατά κάποιο τρόπο. Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Okay. Ομολογώ ότι δεν είδα κάτι τέτοιο. Εντάξει. Όχι. Αν το δεις θα μου το πεις. Αν το δω θα το καταγγείλω. Ωραία. Εντάξει. Μου αρκεί αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα φτάνει 10.30. Κάπου εδώ σταματάμε, διότι φτάσαμε στο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και εδώ είμαστε πάλι σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Χαίρετε. Και καλή εβδομάδα να έχετε. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12 με τον Χάρη Χριστόγλου μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Το Σταύρο Χονδροθύμιο στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 210-9579-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα που. Ναι, ρε Μποζιέ, ναι, ρε Μποζιέ. Και ο Γρηγόρης Μποζιός, ξέρετε γιατί. Όχι διότι απλώς δεν είναι λάθος δικό μου, αλλά διότι κόλλησε τη μουτσούνα του στο τζάμι σαν δαρμένο χάσκι. Γιατί, τι έγινε? Που ξέχασα να τον πω. Είσαι ένοχος. Φυσικά και είμαι. Είσαι ένοχος. Φυσικά και είμαι. Δεν συζητάω αυτό. Έτσι. Έχει δίκιο. Λοιπόν... Λέγαμε, ναι. Τα τηλέφωνα λοιπόν, τα γνωστά τα ξέρετε, μετά τις 12 και μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα τα μηνύματά σας μπορούν να φτάσουν ως εμάς εδώ στο σταθμό και την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Μέσω του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε super στην αρχή του μηνύματος, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,31 του ευρώ ένα SMS. Μέσω ίντερνετ μπαίνετε στο sportfm.gr, πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα. Θα δείτε έτσι ένα πολύ μεγάλο μπάνερ που λέει ακούστε μας ζωντανά, Radio Live, κλικάρετε εκεί, ανοίγει ο Media Player και μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Επίσης δεχόμαστε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση rama05@yahoo.gr οποιαδήποτε μέρα και ώρα της εβδομάδας αυτά, βεβαίως, διότι μένουν εκεί. Και από εκεί και πέρα fightclub2.0 στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής και ακριβώς το ίδιο πράγμα σε Google Play Store ή App Store ανάλογα αν έχετε Android ή iOS στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη και να κατεβάσετε το Fight Clubικό application για να μειώσετε τα κλικ που χρειάζεται για να ακούτε την εκπομπή, να μπαίνετε στο forum ή να μπαίνετε ξέρω στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Twitter ή ξέρω εγώ τι άλλο. Τι άλλο. Ή να πατάτε το περίφημο κουμπί, το μαγικό κουμπί κονσέρβα, όπου με την ευγενική χορηγία του Φίσα Ρούφα Τραμπατώνη θα βρίσκεται ανα πάσα στιγμή διαθέσιμες για online ή offline ακρόαση τις 10 τελευταίες εκπομπές. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά, μια που αναφέραμε τον Φίσα Ρούφα Τραμπατώνη που κάνει τα uploads, τον Απόστολο και τον Όθωνα που μας βοήθησαν. Όχι μας βοήθησαν, εμείς τους βοήθησαμε στην πραγματικότητα και ελάχιστα κάναμε στην υλοποίηση του application του Fight Club και για τις δύο πλατφόρμες. Σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά δημοσίως. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Τι έγινε? Και επειδή σας το τάξαμε πριν και το ψιλοσυζητήσαμε κιόλας, σήμερα είχαμε την 36η γιορτή του ποδοσφαιριστή, την οποία διοργάνωσε OPSAP, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, για να βραβεύσει τους κορυφαίους της χρονιάς που μας πέρασε. Η γιορτή αυτή έγινε στο Μέγαρο Μουσικής και την παρακολούθησε ο Στέφανος Κλιάφας, ο οποίος θα μας μεταφέρει κιόλας όλους τους βραβευθέντες και οτιδήποτε άλλο, έτσι, κανένα ωραίο ντεσού που είχαμε εκεί στη βραδιά. Καλώς τον, τι κάνουμε? Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Γιάννη. Είναι να μην τάξεις τελικά σε παιδί και σε άγιο, όπως τάξατε λοιπόν στους ακροατές. Καταρχάς ήταν ωραία εκεί η γιορτούλα. Τρομερά εξαιρετική διοργάνωση. Βρέθηκαν πάρα πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές, Έλληνες παράγοντες. Τίμησαν την παρουσία των ΨΑΠ με την παρουσία τους.
Θέλω να πω ότι όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, είχαμε στο Μεγάλο Μουσική την 36η γιορτή του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαιριστή, η οποία διοργανώνεται από το ΣΑΠ και βραβεύει τους καλύτερους της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή για το 2016-2017, και βραβεύει τους αθλητές αλλά και τους παράγοντες που ξεχώρισαν για την προσφορά τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα σας αναφέρω σιγά σιγά τους καλύτερους για την περσινή σεζόν. Ναι. Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή, μεταξύ Μάνταλος Σιώπη Φορτούνη, τη μαντεψιά σας. Μάνταλος λέω. Μάνταλος, πολύ σωστά. Mm-hmm. Καλύτερος ξένος, ο Μάρκος Μπέρκ. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος του Ολυμπιακού, ο οποίος και στο περιθώριο της εκδήλωσης έκανε κάποιες δηλώσεις στο μικρόφωνο μας και ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα στους νέους ποδοσφαιριστές και θέλει να τους πει ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από κανέναν ξένο ποδοσφαιριστή, πρέπει να κοιτάξουν τα προσόντα τους και να τα χτίσουν. Επίσης θέλει να στείλει το μήνυμα τους και στις ομάδες ότι πρέπει να πιστέψουν στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, διότι αξίζουν, έχουν ταλέντο και δεν πρέπει με το πρώτο τους λάθος, όπως μας είπε μέσα σε εισαγωγικά, να τους τρώνε και να τους στηρίζουν μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αυτός ήταν ο καλύτερος νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πλέον δεν αγωνίζεται στη χώρα μας. Καλύτερος τερματοφύλακας ο Γιαννιώτης ο Ανδρέας. Καλύτερος προπονητής ο Βλαντανίβιτς. Καλύτερος διαιτητής ο Παπαπέτρου ο Τάσος και βραβείο πήρε ο Μάρκους Μπέρκ επίσης, καθώς αναδείχθηκε πρώτο σκόρ την περσινή αγωνιστική χρονιά. Όσον αφορά την Football League, είχαμε και εκεί βραβεύσει, δεν τιμήθηκαν μόνο αυτοί που ξεχώρισαν στη Super League. Ναι. Καλύτερος Έλληνας ήταν ο Βασιλόγιαννης, καλύτερος ξένος ήταν ο Κονέο Εμμάνουελ, καλύτερος νέος παίκτης ο Πασαλίδης ο Τριαντάφυλλος, καλύτερος τερματοφύλακας ο Διούδης ο Σωκράτης και καλύτερος προπονητής ο Άκης ο Μάτζιος. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα βραβεία δόθηκαν Γιάννη και Κώστα και βραβεία και κάποια ειδικά βραβεία, ναι, για κάποιους ανθρώπους που συνεισφέρουν στον αθλητισμό. Θέλω να ξεχωρίσω ένα. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, που είναι και γραμματέας της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΓΗ, είχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ιδέα και δημιούργησε μια αθλητική ποδοσφαιρική ομάδα, την Αθλητική Ελπίδα Προσφύγων. Ναι. Λοιπόν, βραβεύτηκε για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια ομάδα που έχει εγκριθεί ακόμα και από την UEFA και έχει και διεθνές όνομα, Hopa Refugees Football Club. Να συμπληρώσω ότι και ο κύριος Πέτρος Κόκαλης μας είπε δύο πράγματα στο τέλος της εκδήλωσης και είπε ότι σκοπός της κίνησης αυτής είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να παίξουν μπάλα. Να δώσει επίσης την ευκαιρία σε Έλληνες ποδοσφαιριστές να γνωρίσουν τους αντίστοιχους πρόσφυγες, τους συναδέλφους τους και εν τέλει να καταφέρουν να λύσουν το πρόβλημα με τα αδελφία τους, διότι αυτοί όντας πρόσφυγες δεν μπορούν να αγωνιστούν ακόμα σε ομάδες. Ναι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Όχι, να πούμε επίσης ότι βραβεύτηκαν ο Δημήτρης Αλπιγκίδης, έτσι, και ο Ναι, βέβαια. Στα ειδικά βραβεία πήραν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Αλπιγκίδης, ο Κώστας Χαγιάς που πήγα να τον παρουσιάσουν σαν παλέμαχο, αλλά ο Χαγιάς είναι ο μόνος, όπως ανάφεραν, ο τελευταίος των Νοϊκανών, καθώς αγωνίζεται με την Παναχαϊκή του Κώστα Κατσουράνη και προσπαθεί να την ανεβάσει κατηγορία. Mm-hmm, άλλος από τους βαραβευθέντες ήταν ο Γιώργος ο Παράσχος, ο οποίος συμπλήρωσε 500 αγώνες πέρσι ως προπονητής της Super League και αποθάρρυνε όσους ποδοσφαιριστές θέλουν να γίνουν προπονητές. Πιστεύει ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα
Και επίσης άλλο ένα από τα ειδικά βραβεία πήρε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αγίας Παρασκευής, καθώς σε έναν αγώνα πέρσι είχε δοθεί ένα πέναλτι, το οποίο δεν ήταν πέναλτι, και έτσι αυθόρμητα όλες μαζί αποφασίσαν να ρίξουν την μπάλα έξω, και έτσι αυτό το μικρό πράγμα ότι αντιλήφθηκαν ότι η διαιτητής είχε κάνει λάθος και δεν θέλησαν να σκοράρουν με το πέναλτι, τους οδήγησε σε ένα ακόμα ειδικό βραβείο. Μπράβο. Κώστα, Γιάννη. Και ευχαριστούμε. Νομίζω ότι βραβεύτηκε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βέβαια, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος Έλληνας του εξωτερικού. Είχε να ανταγωνιστεί τον Κώστα Μήτρογλου και τον Μανολά, και πήρε το βραβείο ο Παπασταθόπουλος. Και να πούμε ότι, κλείνοντας και πριν σε ευχαριστήσουμε, ότι στο τέλος ο Παναγιώτης Κόρμπος, ο πρόεδρος του ΨΑΠ, είπε ότι τα έσοδα, έτσι. Τα έσοδα, βέβαια, βέβαια, πολύ πολύ σημαντικό. Δεν κάνανε μπουφέ, δυστυχώς, όσοι παρευρεθήκαμε εκεί δεν είχαμε την ευκαιρία, αλλά τα χρήματα αυτά πήγαν για ένα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό, για έναν αθλητή της Κοζάνης, τον Μελισσινό, τον Αλέξανδρο, ο οποίος χρειάζεται τα χρήματα για ιατρικούς λόγους. Η εκδήλωση, Γιάννη, έκλεισε με τη βράβευση της καλύτερης εντεκάδας. Να την πούμε για αυτή και να κλείσουμε. Λοιπόν, να πούμε, είναι ο Γιαννιώτης, ο Λεωμάτος, ο Κούτρης, ο Μολεδό, ο Ρέτσος, ο Ζέκα, ο Σιώπης, ο Μάνταλος, ο Φορτούνης, ο Μασούτ και ο Μπέργκ. Όσοι βέβαια παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στην καλύτερη επετάδα, δεν κοσμούν πλέον το πρωτάθλημά μας. Είμαστε. Ήσουν τίμιος και σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία έγιναν εκεί. Ωραία ενδεκάδα. Και όπως λέμε πάντα και σε αντίστοιχες βραβεύσεις, είναι η ενδεκάδα που μετράει περισσότερο, γιατί την έχουν ψηφίσει οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Σωστό. Ούτε κόσμος, ούτε κανένας άλλος. Και μου αρέσει πολύ η ενδεκάδα. Γιαννιώτης, Μάτος, Κούτρης, Μολέντο, Ρέτσος, Ζέκα, Σιώπης, Μάνταλος, Φορτούνης, Μασούτ, Μπέρκ. Νομίζω κάνει για την περσινή χρονιά. Ναι, έτσι πρόχειρα τώρα, εγώ δεν το ψάχνουμε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που λείπει και λες, α, αυτός από, γιατί λείπει από εκεί. Ναι. Ναι, νομίζω είναι. Ναι, έτσι κατευθείαν μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλα είχαμε να πω, γιατί αποστονιστήκαμε, έχουμε... τώρα που έλεγα τον Κριστιανό στο τρέλερ, μην ξεχάσετε. Ναι, θα τα πούμε, τα πούμε, είναι δυνατόν. Μα τι το πιάσε αυτό το παλικάρι δηλαδή. Θες να τα πούμε πιο μετά. Όχι, τα πούμε και τώρα. Να τα πούμε τώρα, γιατί που έτυχε και τον είδα στο τρέλερ. Αρχίζουμε πλέον και κάνουμε. Τι γίνεται με κανένα παγκόσμιο τρέλερ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, με το περώτιο δακτύλιασμα, δηλαδή. Τι γίνεται, ας πούμε, γιατί εξαπλώνεται. Τι το χαριτωμένο έχει, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή το να γίνεται στην προπόνηση μεταξύ αυτό, να κάνει μια πλάκα στον άλλο. Μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο, τι το ωραίο έχει να πηγαίνει στον κόλο του αλλού. Και επί τούτου. Όχι πιάνω κόλο. Είναι. Είναι κουμποτό, δεν είναι. Ναι. Συρταρωτό, δηλαδή. Είναι συρταρωτό, είναι σε καθαρό πλάνο. Επειδή προφανώς ξέρω ότι αυτά τα πιάσουν οι κάμερες. Εδώ πιάνουν τα χίλια και διαβάζουν τα χίλια, τα μιλάνε. Δηλαδή θα πιάσουν τώρα το δαχτυλιασμά. Λοιπόν, ναι, προφανώς και γι' αυτό και καλά βάζουν και τα χέρια μπροστά. Θέλω να πω ότι ο ποδοσφαιριστής μην νομίζει ότι έκανε έτσι, το ήρθε πάνω στην τρέλα του. Ναι. Το έκανε σε καθαρό πλάνο, κανονικά. Κολοχέριασμα, ρε, κανονικό. Κολοδαχτυλιασμά. Ήταν δηλαδή κανονικό. Περότιο. Είναι να απορρίσει, ειλικρινά. Και ρε παιδί μου, να το κάνει ο Περότης στον Ελ Σαραουί, λες το κάνει στο μικρό Φαραώ, στο Μαρσέλο, ρε φίλε. Δηλαδή πα στα ιερά οπίστια του Μαρσέλο, γιατί είναι ιερά τα οπίστια του Μαρσέλο, είναι σεπτά τα οπίστια του Μαρσέλο. Πα και κάνει, ας πούμε, Περότιο δαχτύλιασμα στο Μαρσέλο. Στο Μαρσέλο, ρε φίλε. Από όλου δηλαδή. Όχι, θα μου πει εντάξει, από όλου εντάξει, θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα ενδεχομένω. Να κάνει στο Μόντριτς, ας πούμε. Στο Ράμος δεν θα το. Στο Ράμος δεν προλάβει να το κάνει ο Ράμος πρώτος. Δεν υπάρχει. Δεν θα τόλμαγε. Θα είχαμε διαγωνισμό. Άσε με κάτω μωρή και τέτοια. Ωραία σκηνικά θα είχαμε πιο παλιά. Όταν ήταν, ξέρω εγώ, ο Γκράβεσεν στην ομάδα, ας πούμε. Ή ο Παύλο Γκαρσία, τότε θα είχαμε ωραία σκηνικά για να τα κάνουμε. Τώρα ποιος δεν θα σήκωνε, λες, από τη Ρεάλ αυτό το πράγμα. Δεν θα σήκωνε. Εκτός από το Ράμος. Εγώ νομίζω ο Ράμος δεν θα σήκωνε. Ο Ράμος. Εγώ πιστεύω δεν θα σήκωνε. Ο Σέρχιο Ράμος δεν θα σήκωνε. Ο εμβληματικός. Θα σήκωνε. Ο εμβληματικός αρχηγός. Τι, θα έγλυφε και χιλιά. Τι εννοεί. Θα έγλυφε και τα δάχτυλα του Ρονάλντο μετά. Να πάρει λίγο μπρούσκο, πλάκα κάνει. Ποιος δεν θα σήκωνε. Ο Μπενζεμά δεν θα σήκωνε, πιστεύω.
Μπενζεμά θα σήκωνε. Τώρα τελευταία δεν ξέρω. Ναι, γιατί αυτό είναι και λίγο. Είναι λίγο μαφία. Είναι λίγο βαρύ, είναι λίγο μαφία ο Μπενζεμά. Ποιο άλλο δεν θα σήκωνε, ρε παιδί μου. Από Ρεάλ τώρα λέμε πάντα. Από Ρεάλ, από Ρεάλ. Α σου πω κάτι. Πε το προσεκτικά όμως, ετοιμάζεις να πεις λακία, ναι. Όχι, θέλω κάτι που δεν είμαι σίγουρο. Α σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι που θα το σκεφτότανε. Ναι. Δηλαδή θα του το κάνει και θα το σκεφτόταν αν του άρεσε ή όχι. Ναι. Ο Καζεμίρο. Ο Καζεμίρο θα το σκεφτότανε. Θα έκανα. Μας βλέπουν όμως αγάμο του. Ναι, ναι. Εντάξει, καλό είναι, αλλά εντάξει, δηλαδή είναι και λίγο ντροπή. Νομίζω ο Καζεμίρο θα το σκεφτότανε. Δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Ότι έχει πολλού που θα το δέχονταν. Ότι δεν μπορεί να βρει έναν άνθρωπο που θα γινόταν εξάλλο. Είναι πρόβλημα. Είναι, δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ο Κρός τι θα έκανε. Ο Κρός θα καθόταν ο κλαδόν, νομίζω, για να μπορέσει να τον διευκολύνει τον άλλον. Αχ, άμα κερδίσουμε πέναλτι, να εκτελέσω αν γίνεται. Ναι, εντάξει. Ναι. Α, ο Κέιλορ. Ο Κέιλορ. Εντάξει, ο Κέιλορ, ναι. Αλλά θα είχε μια δυσφορία. Αλλά εδώ πέρα λέμε να φάει ο πιδαχτήλιας να περώτει ο κάποιος που βάλε γκολ. Ναι. Δηλαδή ναι, να σωστό, φάει γενικά. Σωστό, έτσι, να βάζει δεν θα γίνει. Κέιλορ, σωστό. Σιρταρωτό. Σωστό, σωστό. Γι' αυτό δηλαδή το σκέφτηκα τον Κέιλορ να βάζει. Αλλά... Το πιο σοκαριστικό ήταν ότι ακόμα και σε σχέση με του Περώτη που προφανώς το πιάσανε κάμερες, αλλά εν πάση περιπτώσει ως κίνηση δεν ήταν φορά παρτίδα. Τι εννοεί. Θα σου πω τι εννοώ. Ότι αν δεν υπήρχε κάμερα στον Περώτη, πρόσεξε με, έξω από τη γραμμή. Ναι. Η οποία τύχαινε να είναι και κοντά. Ναι. Μπορεί και να μην το έπιανε. Του Περώτη. Ναι. Ναι. Ήτανε, του Ρονάλντο ήταν πολύ πιο φορά παρτίδα ναι, από του Περώτη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι που νομίζω. Είναι το διαφημίζω την πραγμάτια με σε εκατομμύρια κόσμο. Ναι, ναι, ναι. 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 Κανονικά. Ο Γκράβεσεν, ναι, ρε παιδιά, είπαμε. Ο Γκράβεσεν, είπαμε. Ο Γκράβεσεν, καλά. Του είχε σπάσει τα δύο δάχτυλα. Ο Γκράβεσεν τώρα, άστο. Τα δύο δάχτυλα που τον ακουμπήσανε και άλλα δύο για παραδειγματισμό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε τώρα για Γκράβεσεν, Παύλου Γκαρσίε και τέτοιου. Εντάξει, δεν θα. Όχι, όχι, για του τωρινού λέμε τώρα. Ναι, όχι, στου τωρινού κάπου εκεί είμαστε νομίζω. Κάπου εκεί δεν νομίζω ότι παίζει κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Οκ, πέρα από αυτό έγινε, οκ, έχουν περάσει δύο μέρε, τρει ξέρω όπω. Ναι. Το ρώτησε κανένας άνθρωπος γι' αυτό ή απλώς χαχαχα, εντάξει, ωραία. Τον Κριστιανό. Ναι. Για τον Περώτη το ρωτήσανε. Θα σου πει μια χαζομάρα πανηγυρισμός που κάνουμε μεταξύ μας. Τι να απαντήσει ο άλλος. Ναι. Γιατί μετά μπαίνεις και σε άλλες διαδρομές. Okay. Ότι είναι και στα ποδητήρια ενδεχομένως γυμνά εδρωμένα κορμιά στα ντους. Δηλαδή μετά μπαίνεις σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και εγώ δεν θέλω προσωπικά. Δηλαδή ναι. Μου είναι ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα πολύ απεχθές ούτως ή άλλως. Δηλαδή και με τον Περώτη και τώρα με τον Κριστιανό. Ναι. Ρε μη δαχτυλιάζεστε ρε κοτζαμαντράκα. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι ρε. Δηλαδή έχουμε ανεχτεί φιλιά, αγκαλιές. Φιλιά στο στόμα που έχουμε δει, λέμε άντε γυρίσαν ταυτόχρονα και δύο και φιλίγαν στο στόμα. Οτιδήποτε, βγάλισμο φανέλας, να πηγαίνουν εκεί ιδρωμένα κόλλα. Τα έχουμε ανοιχτεί. Να μένετε με τα σπασουάρ, να μένετε με τα σόρακα. Τα έχουμε ανοιχτεί. Λέμε βαριέσαι αυτό. Μην δαχτυλιάζεστε ρε μες στο γήπεδο. Τι πράγμα είναι αυτό. Αντρικό άθλημα το ποδόσφαιρο και σαν κλαμάρες. Και πάτε και δαχτυλιάζεστε. Και μπροστά στο Ζιντάν όλα αυτά. Δηλαδή και έχει πει, δηλαδή και απ' έξω να σε βλέπει, ας πούμε το Ζιντάν. Τι ρε σε φίλε, τι κάνει ρε φίλε. Αχ, ο τέμπορα ο Μόρες. Αχ, δεν ξέρω. Περισσότερο από, ξέρεις, σοκαριστικό τίποτα, ήταν αυτό το τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις ρε άνθρωπε δηλαδή. Τι κάνεις πραγματικά. Καλή ψυχή, τι άλλο να πω. Ναι, εντάξει. Ελπίζουμε να. Καλό θα ήταν να σταματήσει κάπου εδώ. Καλό θα ήταν. Χρήσιμο. Καλό θα ήταν να τιμωρείτε πλέον με κάρτα. Πώς είναι το βγάζιμο της φανέλας. Δεν μπορεί, ρε. Γιατί δεν μπορεί, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να τιμωρήσει. Γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο. Γιατί να τιμωρήσει, γιατί να τιμωρήσει για ποιο λόγο. Γιατί και δαχτυλιάζει. Δυσφήμιση του αθλήματος. Να σταματήσει να ρωτήσει τον Μαρσέλο. Μέχρι που έφτασε. Δεν θα ρωτήσει. Να σου πω κάτι. Δεν είναι ρε χειρονομία. Δεν υπάρχει στου κανόνε. Πώ δεν υπάρχει. Θα σου πω από κάτι. Μετά το Περώτιο δαχτύλιασμα έγινε κάτι αντίστοιχο σε αγώνα τη Βραζιλία. Ο αμυντικό έφαγε κόκκινη. Διότι σε ένα μαρκάρισμα σε μια στατική φάση με στην προηγή. Σε ένα κόρνερ. Αντίπαλο. Άλλο αυτό. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αντίπαλο, ξέρετε, δεν κατάλαβα. Α, αλλά δεν το είδαμε. Γιατί δικό του κόλο είναι του Ρονάλντο, του έχει πει και πιασε. Ρε φίλε, όχι, αλλά είναι σε πανηγυρισμό. Είναι δυσκολία. Πανηγυρισμό. Αν κάποιο κατεβάσει πανηγυρισμό και δείξει τα καμπανέλα του. Άλλο αυτό. Ναι, γιατί δεν είναι δυσφήμιση. Βεβαίω και είναι δυσφήμιση. Το δαχτύλιασμα είναι δυσφήμιση.
Άμα γουστάω να δαχτυλιάζω, θα πάω στα αποδυτήρια, ρε φίλε. Γιατί να δαχτυλιάζω μέσα στον κόσμο. Τώρα που το λες με μια ευρία ανάγνωση του κανονισμού, θα μπορούσε να δυσφήμιση, ναι. Δυσφήμιση είναι. Ναι, θα μπορούσε να δυσφήμιση. Θα μπορούσε. Τώρα, τι σημαίνει αντίπαλο συμπαίχτη. Άμα του κατεβάζετε κάποιο που κάνει στοματικό μέσα στο γήπεδο, θα πει α, του άρεσε. Δυσφήμιση. Για να σταματήσει αυτή η σαχλαμάρα, το λέω. Όχι, επειδή δεν θέλω να είναι γκέι και να εκδηλώνω τώρα. Όχι, ρε παιδιά, βλακίες. Δεν πάμε εκεί. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Τι απλουστευτική λογική είναι αυτή. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. Άσχετο ένα με το άλλο. Αφήστε τώρα άλλες ιστορίες. Εδώ πάμε, πάει αλλού η δουλειά. Και όσοι τα λέτε ελαφρά την καρδία, διαβάστε και την ιστορία του Τζάστιν του Φάσανου. Ναι. Έτσι, τώρα που το λέμε. Ναι. Έτσι, τώρα πάνω στη. Θεός χωρέστε. Θεός χωρέστε, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Άστο. Αυτό ας πούμε ότι. Ας ελπίσουμε ότι είναι το τελευταίο και δεν θα ξαναδούμε τέτοιο πράγμα. Μόνο αν υπάρξει, εγώ λέω, συγκεκριμένη οδηγία. Να υπάρξει συγκεκριμένη οδηγία. Σταματήστε να δαχτυλιάζεστε σε κοινή ναι, θέα. Ναι, ναι, ναι. Έλεος δηλαδή ναι. Κάπου. Ναι. Από ό,τι ξέρω, μόνο, σου λέω, μόνο στην Ιαπωνία είναι υψηλό παράδοση αυτό. Από ό,τι ξέρω. Ποιο? Στην Ιαπωνία υπάρχει παράδοση. Δαχτυλιάσματα υπάρχουν και αγάλματα. Το κάνουν, είναι παιχνίδι των παιδιών, των μικρών. Για κάποιο λόγο κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Ρε, υπάρχουν και αγάλματα, σου λέω, που το απεικονίζουν αυτό το πράγμα. Είναι αγάλματα τώρα, σύγχρονα, όχι. Παιχνίδι των παιδιών, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, κολοβυθομέτρηση. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, δεν μπορώ να το πω με άλλη λέξη. Απάρατα μα. Μην βάζει και λέω τέτοιε λέξει. Δεν ξέρω, αλήθεια όμως, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Παιχνίδι το παιδιό. Είναι παιχνίδι, το, είναι παιχνίδι παιδικό. Πώς δεν παιδί. Το έχεις δει, στο κάστρο του Κακέτσι. Το έχω δει. Όποιος πήγαινε και πέραγε δοκιμασία, έπαιγε ομαδικό δάχτυλο. Υπάρχει σχετική ανάρτηση παλιότερα στην καλή σελίδα του καλού Fight Club 2.0 στο Facebook. Ωραία. Το οποίο αυτό είναι ιαπωνικά αγάλματα, ναι. Που είναι δύο παιδάκια που το ένα κολοχεριάζει το άλλο. Για κάποιο λόγο. Είναι τόσο ωραίο που το κάναμε αγαλμά. Είναι τόσο ωραίο που το κάναμε. Είναι και παιδικό παιχνίδι. Μίλησε μα για αυτό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Έχει μια ονομασία. Δεν τη θυμάμαι τώρα, ομολόγω. Ομολόγω ότι δεν τη θυμάμαι. Αλλά εάν μου δώσει ώρα, μπορεί να το ψάξω και να το βρω. Τίτλο του τύπου, παιδί μου, αν με μίλησαμε δαχτυλιά, αν με μίλησαμε στην λαπά. Είναι αυτό που λέμε. Όπου τι μου κάνει, εντάξει, μέχρι να μετρήσουμε το 300 αυγάλτο. Δεν ξέρω. Να σου πω, είναι το παιχνίδι, έβαλε το δάχτυλο υπό τον τύπο όταν ήρθε. Είναι το γνωστό παιδικό παιχνίδι, η δαχτυλίθρα. Και τώρα, παιδάκια, θα παίξω το παιχνίδι ο δαχτυλοδεικτούμενος. Ναι! Ναι! Ποιος θα παίξει πρώτος? Εγώ! Έτσι, γιατί σε δύο εβδομάδες πάει η Ιαπωνία, θα είμαι πλημμένος. Να είστε πλημμένοι, παιδιά. Μπιντέ να κάνεις. Παιδιά, με το Μίτσελ και το Βαλντεράμα, άλλη ιστορία τώρα, μην ψάχνουμε. Αυτά ήταν άλλες φάσεις. Αυτά ήταν άλλες. Και έχουν γίνει για διάφορους λόγους. Δεν έχουμε πει την ιστορία, δεν έχουμε συζητήσει. Όπως και την ίδια ιστορία με τον Βίνι και τον Γκασκόιν. Με τον Αναστόπουλο και τον Γεροθόδωρο. Για να πάμε και στα δικά μας. Και διάφορα τέτοια στο παρελθόν. Αλλά αυτά δεν ήταν δαχτυλιάσματα, παιδιά. Αυτά ήταν άλλα πράγματα. Όχι. Ήταν, καμία σχέση. Πιάσιμο και στρίψιμο. Ναι, αυτό ήταν άλλο πράγμα. Εκεί πήγαινε για σύγχυσμα. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί είχε άλλο σκοπό η ιστορία. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, το οποίο, μια που είναι 11 η ώρα, θα κοιτάξουμε να το βρούμε στο διάλειμμα, να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που ταλανίζει πλέον και την ελληνική κοινωνία, Κώστα. Πια μετά από αυτό, αφού εσύ είσαι η ελληνική κοινωνία και ταλανίζεσαι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα ξαναλέμε σε λίγο. Και έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, το γλωσσοφάγαμε το Φιγκέρα τελικά. Πηγαίνει μπράγκα. Όπως ναι, περιμέναμε. Ήταν μια εξέλιξη αναμενόμενη, υπό την έννοια ότι υπήρχε καταρχήν συμφωνία εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Αλλά θυμάστε ότι ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει από το Φιγκέιρας να μείνει μέχρι τέλος του μήνα για τα τραυματίας ο Ομάρ. Παρότι ο προπονητής τον ήθελε, ο Φιγκέιρας έκρινε σκόπιμο ότι είναι καλύτερο για την καριέρα του να γυρίσει στην πατρίδα του. Οπότε πριν από λίγο επήλθε συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράγκα για τον Φιγκέιρας. Λεπτομέρειες θα έχουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάει και ο Φιγκέιρας. Πάει ο Φιγκέιρας. Πάει το παλικάρι αυτό. Με λιγότερα νεύρα ελπίζουμε στην Πορτογαλία. Igor feels lucky in τοποθεσία. Ready. Προφανώς. Σιγά σιγά. Θα παίξει. Δεν ξέρω. Θα είναι έτοιμος ο Μάρ για την Κυριακή. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω κι εγώ. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι.
Από όσο καταλαβαίνω, δηλαδή, και όσο παρακολουθώ, και θα είναι και μεγάλο ρίσκο μετά από τόσο καιρό έξω να μπει να παίξει ντέρμπι. Ναι. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Ναι, γιατί θα το πει το άλλο. Μείνε, γιατί έχω τον άλλο στα πίτς, αφού θα περάσει μετά. Δεν είναι μεταγραφική περίοδο. Και δεν έχει και ο Ολυμπιακός. Με πέρσι χρησιμοποιήσει το Ρέτσο, με καμιά φορά ναι. Δεξιμπάκ. Τώρα δεν έχει στόπερ που μπορεί να παίξει δεξιμπάκ. Τώρα πλάκα-πλάκα. Δεν έχει. Εκτός αν κάνει κάποια αλχημία ο. Τι αλχημία, βάλει του δύο αριστεροπόδα. Ο Ζηλέ έχει παίξει δεξιμπάκ. Α, ο Ζηλέ, έχει δίκιο. Αλλά θα το χαλάσει το κέντρο τώρα. Λέω έναν που έχει παίξει δεξιμπάκ, τέλος πάντων. Ναι. Δε, όχι, είναι καλή σκέψη αυτή. Ναι. Με το Ζηλέ. Εγώ και το Σεμπά θα βλέπα εκεί πέρα. Ως νέος Βαλένσια της United. Αριστεροπόδαρο. Είναι αριστεροπόδαρο Σεμπά. Μάλλον το θέσω διαφορετικά. Έχει καλό πόδιο σε πά. Λοιπόν, για σένα ναι. Και για όλους, αυτό που έλεγα πριν υπάρχει ναι. Και λέγεται κάντσο. Εντάξει. Κάτσο, είπες κάτσο. Είπα κάτσο. Κάτσο, κάτσο. Λοιπόν, η διαφορά είναι, αυτό, αυτό που λησμόνισα να πω γιατί δεν το θυμόμουν καλά, είναι ότι η κίνηση στο κάτσο γίνεται με τα δύο δάχτυλα, όχι με το ένα. Με τα δύο δάχτυλα εννοείς από τα δύο χέρια. Ναι, τα κάνεις έτσι σαν πιστόλι. Ναι, ναι. Και πιστολιάζεις. Και δαχτυλιάζεις με τα δύο δάχτυλα. Και δαχτυλιάζεις κατευθείαν. Πιο δύσκολο με τα δύο δάχτυλα. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Γιατί με το ένα χέρι ελύσεσαι, με τα δύο πρέπει να κάνεις ενέργεια. Ναι, 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 πρέπει να κάνεις ενέργεια. Σπάσεις μέση και τέτοια. Έτσι είναι. Το περισσότερο εξασκούνται. Δεν κερδίζει κανένας. Το θέμα είναι να βρεις το θύμα και να προλάβεις να το καντσάρεις, πώς να το πω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Με αυτό ασχολούνται περισσότερο τα παιδιά κάτω. Τι είναι Γκορσίλβα. Δεξιά. Στον Ολυμπιακό. Ναι, τι. Ρε παιδί μου, λέμε ο Γκορσίλβα επειδή δεν έχει πάρει μυρωδιά τέτοια που ήρθε τώρα. Λέμε εναλλακτικά ποιο θα μπορούσε να παίξει. Ορίστε. Αυτό λέγαμε. Εναλλακτικά λέμε. Επειδή ο Μάρ δεν θα είναι έτοιμο λογικά και ο άλλο δεν είναι ψημένο από αγώνε. Θα το ρίξει στα βαθιά, ναι. Λοιπόν. Σε πάψη, φίλο μου. Λοιπόν, υποτίθεται ότι κάνουν περισσότερο τα παιδιά κάτω των 12. Ναι. Είναι ας πούμε πιο παιδική πλάκα. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα και οι μεγάλοι μια χαρά το κάνουν. Και. Το κάνουν και στο δρόμο τύπου. Έπαιρνα και κάνει ένα περαστικό κάτσο. Ναι. Παίζει. Δηλαδή υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube που το κάνουν σε ανεποψίες γυναίκες, ας πούμε. Εντάξει, είναι καφρίλα μεγάλη. Λοιπόν, και είναι κοινή πρακτική. Σε χώρες της Ανατολικής Ασίας όπως η Ιαπωνία, η Κορέα και η Ταϊβάν. Ναι. Αυτό, με άλλα ονόματα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αλλά είναι ένα κλασικό παιχνίδι. Εντάξει, παίρνω απόσταση εγώ από το μήνυμα που λέει «Κάντσο στην Παιανία non-stop από τον Ιάπωνα Άσο τις παλιές καλές εποχές». Καζιγιάμα approves σε κάθε περίπτωση. Ποιος μπορεί να ξέρει. Ποιος μπορεί να ξέρει. Ναι. Πραγματικά. Πού είναι ο Ντελαπένια. Ωραίες ερωτήσεις αυτές. Δεν ξέρω γιατί. Ευχαριστούμε τους φίλους. Ναι. Φαντάζεσαι τον Καζιγιάμα να έχει πάει να κάνει κανένα κάντσο στο Φάμπρι. Όχι. Το φέρνει στο μυαλό σου αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν το φέρνω. Εκεί που έλεγε ο Φάμπρι για ξέρω εγώ που κατουράμε για να μαρκάρουμε την περιοχή και το κάστρο που έρχονται οι αντίπαλοι να το έλεγε ο άλλος. Έχω και εγώ κάτι παραδοσιακό να σου δείξω coach. Ένα κάντσο. Για δείξε μου. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όχι. Ο Ντελαπένια. Πού θυμήθηκε τον Ντελαπένια, σταματήσει την μπάλα το 11. Μετά πήγε μαζί με τον Λουίς Ενρίκε στη Ρώμα ως μέλος του προπονητικού team. Mm-hmm. Αλλά από εκεί τον έχουμε χάσει. Πού τον θυμήθηκατε εσείς, παιδιά? Όντως τώρα ο Βαν Ντελαπένια τι να κάνει, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει τι να κάνει ο Βαν Ντελαπένια. Mm-hmm. Αυτό νομίζω μόνο αν είσαι στην Ισπανία το ξέρεις στην πραγματικότητα. Καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ομορφιές Super League τι έχουμε, γιατί την αφήσαμε, θα τελειώσει η ώρα. Λίγα γκολ είχαμε αυτήν την αγωνιστική γενικώς. Ναι. Δεν είχαμε τίποτα. Δηλαδή 12 γκολ όλα σε 8 παιχνίδια, δεν ήταν και πάρα πολλά. Είχαμε κάποιο παιχνίδι που μας έκανε σοφότερους. Σοφότερους. Έτσι σοβαρά σοφότερους είχαμε κάποιο παιχνίδι που μας έκανε. Δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ ότι είχαμε. Δηλαδή ψηλοαναμενόμενα
θα έλεγα ότι ήταν όλα. Το πιο μη αναμενόμενο αποτέλεσμα κατά εμένα ήταν το διπλό του ΠΑΣ. Α, ναι. Το οποίο εντάξει ήρθε και όπως ήρθε. Βέβαια ο ΠΑΣ είναι αλήθεια μέσα στη χρονιά είχε κάνει δύο παιχνίδια που έλεγε ότι δεν πήρε τους βαθμούς που θα έπρεπε, που θα μπορούσε να τα κερδίσει και ή τα έφερε σοπαλία ή τα έχασε τα παιχνίδια. Οπότε οκ. Okay. Στην περίπτωση αυτή πήρε ένα τρίποντο που ενδεχομένως να μην το δικαιούνταν, ας το πούμε έτσι. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και πάμε σε μια εκπληκτικά ενδιαφέρουσα επόμενη αγωνιστική. Ναι. Ποια? Γενικά επόμενες αγωνιστικές, γιατί κοιτούσα το πρόγραμμα νωρίτερα, το έχει βγάλει και το site του Sport FM. Ναι. Ή έχουν τρεις μονομάχοι μέχρι το τέλος. Ναι. Δεν έχει κανείς εύκολο πρόγραμμα από τους τρεις. Εύκολο πρόγραμμα δεν έχει κανείς. Δεν έχει ξεμπερδέψει δηλαδή. Αφού είναι πολλές αγωνιστικές, πώς να έχει ρε, εσύ εύκολο πρόγραμμα. Ρε παιδί μου, εννοώ και παιχνίδια ας πούμε που είναι με ομάδες που θα λέγαμε του χεριού τους, κάποια από αυτά είναι εκτός έδρας. Ναι. Δηλαδή έχουν δύσκολα ταξίδια πέρα από τα μεταξύ τους ντέρμπι. Ναι. Αν ρωτάς εμένα σχετικά, για να πούμε για το αμέσως επόμενο, σχετικά πιο βατό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει στα Γιάννενα, στα Καπάκια παίζει στην Τούμπα με τη Λάρισα, ναι, και μετά εκτός έδρας με τη Λαμία. Δηλαδή okay. Δεν το πάω πολύ μακριά. Ναι. Σου λέω τα τρία. Την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει ΑΕΚ για το κύπελο και Ατρόμητο έξω. Ναι. Ζόρι. Ναι. Και μετά Πανιόνιο μέσα. Όχι το πιο εύκολο παιχνίδι. Εντάξει, οπωσδήποτε. Ναι. Έχει λοιπόν μια τετραθρομπήση. Για τον ΠΑΟΚ δεν έβαλε το επαναληπτικό με τον Ατρόμητο. Δεν τον βάζουμε την έννοια ότι δεν είναι τέτοια δυσκολία όσο, ναι, για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό το παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει ψηλό σκορ πρόκρισης. Δηλαδή δεν θα είναι ένα παιχνίδι που θα πρέπει να μικρύνει το rotation Λουτσέσκου και να πάει να κατεβάσει την ομάδα για να πάρουμε την πρόκριση. Νομίζω ότι και με 2-3 αλλαγές και 4 μπορεί να την πάρει την πρόκριση. Λέω εγώ. Και η ΑΕΚ τώρα, για να πάμε στην τρίτη ομάδα. Φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό, όπως ξέρετε. Μετά παίζει με τον Αστέρα. Ναι. Μετά παίζει με την Ξάνθη. Αλλά ανάμεσα από αυτά έχει το κύπελο, mm-hmm, και έχει και δύο μάτς Ευρώπη. Ναι. Με την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή έχει το πιο. Έχει πιο μεγάλο ζόρι, το ξέραν αυτό στην ΑΕΚ. Πιο μεγάλο ζόρι, ναι. Το ξέραν, γι' αυτό υποτίθεται ότι θα επιχειρούσαν μια ενίσχυση ομάδα και λόγω των τραυματισμών του Μάνταλου και του Γιώχανσον. Δεν την έχουμε δει, είναι αλήθεια. Ναι. Δεν την έχουμε δει. Ναι. Δηλαδή στο επίπεδο που θα περίμεναν οι φίλοι της ΑΕΚ δεν την έχουμε δει με τον Μωράν και τον Μασούντ. Ναι. Γι' αυτό και παλεύουν ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, ακόμα και τον Τσακίρη, και έτσι είναι τα πράγματα. Παλεύουν για τον Βολκάν, για ένα εξτρέμ. Παρ' όλα αυτά είναι τέλος Ιανουαρίου και τα παιχνίδια τα κρίσιμα είναι όλα πολύ κοντά. Σωστό. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι τέλος Ιανουαρίου, αλλά τα παιχνίδια τα κρίσιμα είναι, ξέρω εγώ, αρχές Μαρτίου και λες υπάρχει και ένας μήνας. Είναι όλα, ναι, σε επόμενες μέρες. Άρα και να αποκτηθεί ο εξτρέμ, δεν ξέρω στην πραγματικότητα τι μπορεί να προσφέρει. Από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, και ο Μωράν δεν μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω και γενικότερα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης, ας πούμε, που θα αναλάβει κάποια από τα πράγματα που έκανε ο Γιώχανσον. Ο Μασούτ μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και επίσης δεν είμαι σίγουρος αν έχει λόγο χρησιμοποίησης σε παιχνίδια που η ΑΕΚ που θα πιεστεί και θα πρέπει να έπεσε την μπάλα. Γιατί δεν μαρκάρει. Ναι, είναι okay. Χρήσιμο σε παιχνίδια που θες να ανοίξεις άμυνες. Ναι. Αυτά όμως που έχει η ΑΕΚ μπροστά της δεν είναι τέτοια. Ούτε τα ευρωπαϊκά, ούτε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, ούτε κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν έχει τέτοια παιχνίδια. Άρα λίγο πολύ ο Χιμένεθ πρέπει να τα βγάλει πέρα στα κρίσιμα παιχνίδια με τους γνωστούς, ναι, 14. Ναι, ναι, ναι. 15. Τόση. Και πολλούς ενδεχομένως λέω. Τόση. Ο φίλος, τώρα με το άφησε, δεν έψαχνε τι έχει απογίνει ο Ντελαπένια. Δεν ήταν, ναι, δεν πήγαινε τόσο πίσω. Ο Ντελαπένια έλεγε. Αλλά, ορίστε. Είναι ελεύθερο στο πυρόμα. Όχι, τον Ντελαμπέγια λέει το παλιό. Τον Ντελαμπέγια έλεγε. Το δεύτερο μπακ δεν έπαιζε. Ο Ντελαμπέγια είχε επιστρέψει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και παίζει να έχει κάνει 12 εμφανίσεις φέτος. Ναι. Μια χαρά. Εκεί είναι, δηλαδή από την ομάδα την οποία ήρθε στον Ολυμπιακό, σε αυτή, που δεν ήταν ιδανικός και ήρθε τόσο άλλο. Απλώς θα θυμάμαι καλά ήταν διαιτής δανεισμός, ο οποίος διακόπηκε τον πρώτο χρόνο. Ναι. Και επέστρεψε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Λοιπόν, αυτό έγινε εκείνη. Ποιον όρο είχε πάρει, το Σισοκό, δεν είχε πάρει κάποια στιγμή ιδανικό Ολυμπιακός. Ποιον είχε πάρει αριστερό μπακ, αυτό Σισοκό. Ποιον είχε πάρει, ποιο κοπεί. Ναι, τον Αλή Σισοκό. Ναι, ναι, ναι. Και τον Παρέδες είχε πάρει δεξιά. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Όλοι αυτοί ήταν εκεί, ναι, και. Κοίτα από το πες, τι να έχει απογίνει εκείνο το πεδίο για τα Μπαρέ.
Θυμάσαι. Στη Γαλλία είναι και τα πήγαινε και πολύ καλά. Ναι. Ο Γιαταμπαρέ. Σε ποιον ανήκει ο Γιαταμπαρέ? Νομίζω πουλήθηκε ο Γιαταμπαρέ. Και είχε πουληθεί κάτι του τύπου 1,5 εκατομμύριο από τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά. Ο Σαμπού Γιαταμπαρέ βλέπω ότι είναι στην Αντβέρπ πλέον. Ναι. Και ναι, πουλήθηκε. Τον πούλησε ο Ολυμπιακός. 1,5-2 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο θυμάμαι. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερα. Τη Βέρντερ. Δεν θυμάμαι. Τη Βέρντερ, η οποία Βέρντερ τον δάνεισε στην Αντβέρπ. Μάλιστα. Εγώ στη Γαλλία θυμόμουν ότι είχε πάει. Τώρα τον αγόρασε, είχε πάει δανεικός και τον αγόρασε. Είχε πάει στη Σταντάρ Λιέγης. Ναι. Ο Γιαταμπαρέ. Ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει από την Κιγκάμπ, από τη Γαλλία. Μάλιστα. Τον είχε πάρει από την Κιγκάμπ. Okay. Και τον έδωσε δανεικό στη Σταντάρ Λιέγης. Ναι. Αυτό του Ντοσεβί και του Λαϊφί τη Σταντάρ Λιέγης. Βεβαίως. Ναι. Τον επέστρεψε στη Σταντάρ και ο Ολυμπιακός τον πούλησε στη Βέρντερ Βρέμης για 2,5 εκατομμύρια, η οποία Βέρντερ Βρέμης με τη σειρά της. Ο Ολυμπιακός τον αγόρασε 2,2 και τον πούλησε 2,5. Ναι. Α, έχεις δίκιο. Είχε πάει δανεικός και στην Παστία και στην Κιγκάμπ. Έχεις λάθος. Okay. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τον πήρε το 13, για να το πούμε ολοκληρωμένο. Τον πήρε το 13 από την Παστία για 2,2 εκατομμύρια. Τον έδωσε δανεικό. Τον άφησε δανεικό στην Παστία. Μετά στην Κιγκάμπ. Και όταν επέστρεψε από την Γκάμπ, τον έδωσε Σταντάρ Λιέγης, και με το που τελείωσε και ο δανεισμός Σταντάρ Λιέγης, δηλαδή φτάσαμε το 16 πια, μετά από 3 χρόνια, τον πούλησε 2,5 εκατομμύρια στη Βέρντερ. Αυτό έγινε. Πολύ. Με το Σαμπούτο για τα μπαρέ, για να ξέρουμε τι γίνεται με αυτό το παλικάρι. Γιατί δεν το είδαμε και πάρα πολύ αυτό το παιδί. Ναι. Και είναι μόλις 28. Mm-hmm. Μικρό παιδί. Δεν τον είδαμε το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, στη Βέρντερ είναι. Δεν το πείτε, θα πάρει από Αστέρα Πασαλίδη, ο Φέγιο Φιγκέρα, τι ερωτήσει τον αυτό. Πασαλίδη, ο οποίο βραβεύτηκε όλα σήμερα, νομίζω, ήταν από του βραβευθέντε. Πασαλίδη φέτο πήγε στον Αστέρα. Αφού πήρε από τον Αστέρα τον Ίγκορ. Ναι, τι έκανα, πάρει κι άλλον. Κι άλλον τον Αστέρα, τι είναι. Επίση ο Πασαλίδη, συγγνώμη, center back δεν είναι. Center back νομίζω είναι ο Πασαλίδη. Νομίζω ότι θέλει center back ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Βασικά δεν ξέρω τι θέλει ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Και τι μπορεί να ψάχνει τώρα. Ποιο να πουλήσει τον Εμενίκη, καλά, αυτό το θέλει σίγουρα. Να πουλήσει τον Εμενίκη και να πάρει επιθετικό όμως. Να πάρει τύπου μπαμπά. Ή μπαμπά τέλος πάντων. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δεν νομίζω. Ναι, okay. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Όπως επίσης θεωρώ πολύ δύσκολο να φύγει ο Εμενίκη. Δηλαδή, πιο πιθανό βλέπω να φύγει δανεικός ο Εμενίκη στην καλύτερη, ναι, για να τελειώσει χρονιά. Τώρα ένα εξάμηνο και το καλοκαίρι να ξαναψάξουν στον Ολυμπιακό τι θα τον κάνουν, παρά να πουληθεί τώρα ο Εμενίκη. Ναι. Δηλαδή, δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Αρχίστε για να πωλείτε. Βλέπω Εντιγκά, Μεντζανί, ιστορίες. Γιατί πώς το δεσάκουρε, παιδιά, επειδή έψανα τον Τελαπένια, ενώ μου είχε πει, ενώ το παιδί θέλει να γράψει για τον Τελαμπέγια. Εγώ φταίω δηλαδή. Και να όμως, γιατί είστε τόσο καλοί και τόσο ψαγμένοι, που βρήκατε τον Τελαπένια είναι αυτή τη στιγμή ατζέντης μαζί με τον Πουγιόλ, παρέα. Ο Ιβάνο Τελαπένια. Ναι. Και ο Πουγιόλ έγινε ατζέντης. Όχι ρε φίλε, όχι ρε Πουγιόλ, δεν σε θέλουμε ατζέντη. Μωρή αρχηγάρα, δεν σε θέλουμε ατζέντη. Χίλιες δύο δουλειές μπορείς να κάνεις αν θες να μείνεις κοντά στην μπάλα. Ίσως όχι προπονητής, αλλά εκεί, στο coaching staff. Ναι. Όχι ατζέντη, ρε φίλε. Ατζέντη. Ο Τελαπένια. Ο Τελαπένια και ο Πουγιόλ. Είναι παράδειγμα με τον Πουγιόλ. Γιατί λέει. Ρε εσύ, ταξιδάρε. Είναι ο Πουγιόλ, ρε εσύ. Ταξιδάρε, πουρα. Ο Πουγιόλ. Εμπορικές δεν είναι αυτή η ζωή. Για τον Τελαπένια είναι η ζωή. Για τον Πουγιόλ δεν είναι αυτή η ζωή. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω εγώ ότι δεν είναι αυτή η ζωή. Τέλο πάντων, λοιπόν, κάποια τελικά που σα χρωστάω από το κουμπόνι το ποδοσφαιρικό. Γιάνγκ Αϊτχόφεν, Εφκιά Αϊτχόφεν 4-1. Μακάμπι Νετάνια Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 2-1. Πάκος Φερέιρα Φιρένσε 2-1, Πορτιμονένσε Ρίο Αβε 4-1 και Μπόχουμ Μπίλεφελντ 0-1. Στο σημαντικότερο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, Θέλτα Μπέτις είναι 2-0 στο 65 και ξεκίνησε 11 και τον Μπελενίτσες Μπενφίκα, το οποίο είναι 0-0 στο 20 λεπτό. Και έχουμε και ένα Ερυθρό Αστέρας Παρτίζαν 71-56 στο μπάσκετ βεβαίως στην τρίτη περίοδο. Δεν θα σούμε για το Χουβενανισιάν ούτε για το Ζεάν το Μακούν. Τώρα μην αρχίσουμε αυτό το πράγμα. Τον έχει πάρει ήδη τον Πασαλίδη Ολυμπιακός, λέει απλά με ένα Αστέρα μέχρι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Εντάξει παιδιά, αν έχετε τόσο καλή πληροφόρηση, πολύ καλά κάνετε. Αλλά μιλώντας για μεταγραφές,
Και να πω εδώ για το βλέπω σε Sport FM. Ναι. Βλέπω εδώ αφήνει την υπόθεση Βολκάν Σεν η ΑΕΚ. Ναι, την οποία την είχε, την έπιασε, την ξανάφησε και ξέρω εγώ τι. Ναι, okay. Λοιπόν. Μπορεί να είναι και τρόπος έμεση πίεση αυτό το πράγμα, ότι για να ρίξουν απαιτήσει, για να, εν πάση περιπτώσει, να τελειώνει. Όπως και να έχει, θα μάθουμε μέχρι, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, αύριο θα. Ναι. Ό,τι υπάρχει θα το μάθουμε. Λοιπόν, ερώτηση. Η Άρσεναλ θα βγει ζημιωμένη ή κερδισμένη αγωνιστικά που δίνει το Σάντσες και παίρνει ο Μπαμεγιάνγκ? Ο Μπαμεγιάνγκ και Μιχταριάν. Γιατί πρέπει να το δούμε ότι ουσιαστικά δεν παίζουν διαθέσει, αλλά οι παίκτες που πήρε πρώτη γραμμή, οι δεκαδάτοι παίκτες που πήρε, ναι, είναι αυτοί. Και μπορεί να δώσει και τον Ζηρού. Μπορεί. Ναι. Μπορεί να δώσει και τον Ζηρού. Ναι. Ως part exchange. Το ερώτημα είναι ο Μπαμεγιάνγκ θα παίξει στην Άρσεναλ. Και αν παίξει, θα παίξει όπως έπαιζε. Γιατί να μην παίξει. Γιατί να μην παίξει. Ξέρω ότι στην Dortmund, για να φτάσει να κάνει αυτό το τρομερό ρεκόρ σκοραρίσματος, δεν το έκανε όμως, δεν το έκανε από υπερβολική προπόνηση. Ναι. Στήθηκε όλη η ομάδα της Dortmund πάνω του. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Δεν θα στηθεί η Άρσεναλ πάνω του. Ρωτώ. Αλλά λόγω ποιότητας και κλάσης, γιατί έχει ποιότητα ο Μπαμεγιάνγκ. Ναι, δηλαδή δεν είναι one hit wonder όπως ήταν ο Ντεμπελέ. Για τον οποίο έχω επιφυλάξει ακριβώς, γιατί δεν τον είδαμε σε συνεχόμενες χρονιές να κάνει πράγματα. Τον Μπελένε που πήγε στην Μπαρσελόνα. Ναι. Αυτό είναι πολύ μικρός ακόμα. Με αυτό σου λέω. Δεν έχουμε εικόνα πέρα από μια πολύ καλή χρονιά. Ναι. Ο Μπαμεγιάνγκ έχουμε πολλές χρονιές πια. Στα 29 του, πόσο είναι πια ο Μπαμεγιάνγκ. Πώς λένε, χρονιές με πολλά γκολ. Στην Ντόρτμουντ, μάλιστα. Εκεί έχουμε τα καλά του πράγματα. Οπότε ξέρουμε ότι έχει ποιότητα. Ναι. Σαν παίκτης. Προφανώς δεν θα στηθεί όλη η Άρσεναλ πάνω του. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα από τον Μπαμεγιάνγκ. Και αν έχει όρεξη, είναι καλύτερα να έχει, ας πούμε, έναν ορεξάτο Μπαμεγιάνγκ παρά ένα ξενερωμένο Αλέξης. Παρότι ο Αλέξης είναι καλύτερος παίκτης προφανώς του Μπαμεγιάνγκ. Ο Μπαμεγιάνγκ είναι και 2 χρόνια μικρότερος, θέλω να σημειώσω επίσης. 28 δηλώνει. Ναι. 28, ακόμα καλύτερα. Έχει, ενώ μπροστά του, δηλαδή για μεταγραφή είναι ταμάμ. Ναι. Σε αυτή τη φάση ο Μπαμεγιάνγκ. Αρκεί να τον πιστέψεις και δεν ξέρω εγώ τι. Είδα κάνα 2 έξω τέτοια, αλλά ας τα αφήσουμε και αύριο τώρα για να τα συζητήσουμε πώς τους πρέπει. Κάνα 2 έξω ποδοσφαιρικά θέματα, γιατί ήθελα να συζητήσουμε. Τη μεταγραφή Λούκας Μόουρα στην τότε να μπει. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Ήταν το επόμενο, ναι, που θα έλεγα. Μωρή Λίβερπουλ, γιατί όχι. Γιατί όχι, δηλαδή. Δεν είναι προφανώς αντικουτίνιο, αλλά στη λογική του ψάχνω παίχτες που είναι τεχνίτες, γρήγοροι και παίζουν ολούθε. Γιατί όχι, έχοντας στην πορτοφόλα τόσα εκατομμύρια. Γιατί όχι. Θέλω να πω ότι παίρνοντας μόνο και μόνο για ένα πράγμα, χαόδη απόσταση, ναι, δηλαδή χαόδη απόσταση από ατάκες τύπου οι δύο πλευρές συζητούσαν το τελευταίο διάστημα και βρέθηκε χρυσή τομή προκειμένου ο 25χρονος διεθνής. Οκ. Okay. Okay, παίρνοντας χαόδη απόσταση από αυτό. Οκ. Okay. 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 Τιμώ τον Λούκας Μόουρα και πιστεύω ότι ακόμα και στα 33 του, 34, mm-hmm, γιατί κάπου τόσο πρέπει να είναι αυτή. Κάπου εκεί είναι. Έχει 2-3 χρόνια πολύ καλής μπάλας μπροστά, ναι, του. Και πέρα από βλακίες και τα λοιπά, είναι μεταγραφάρα ο Λούκας Μόουρα για όποια ομάδα. Συμφωνώ και να τον απόλυτα έπαιρνε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας παίκτης πολύ, πολύ θαμμένος και υποτιμημένος, ναι, στην Παρή σε σχέση με τον χρόνο συμμετοχής που ποτέ δεν λογίστηκε βασικός. Με τους παίκτες που ερχόντουσαν κατά καιρούς, βρέθηκε ο Λούκας Μόουρα να μην παίζει. Ναι. Και όχι για κανένα άλλο λόγο, όμως, γιατί δεν ήταν το όνομα. Ναι. Γιατί παίζανε ονόματα. Ναι. Για μένα ήταν καθαρή περιοχή. Οπότε, ναι, παίρνει ο Λούκας Μόουρα, εξέθεται. Έπαιζε πολύ καλά. Ναι. Και εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον Λούκας Μόουρα και το ποσό του deal το βρίσκω και πάρα πολύ λογικό, ναι, τα 30 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Πώς το λέω, και παραπάνω να. 28,5, ενώ έχει δώσει 38 έπαρε για να τον πάρει, έτσι. Και παραπάνω να στήχιζα, αν διάβαζα ότι πήρε η Τότεναμ το Λούκας Μόουρα 50, δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι. Θα έλεγα, οκ, okay, λίγο τσιμπημένο γιατί τον πήρε σαν την Παρή, αλλά ρε αδερφέ, οκ. Okay. Όχι τίποτα που τραβά τα μαλλιά σου. Όχι, ξέρω εγώ, περίπτωση Φαντάικ. Ναι. Που λες, είπαμε, όχι. Ναι. Αλλά τα 30 είναι και τιμή Λουκούμι. Ναι, αρέσει, ναι, αρέσει. Ο Ζηρού πάει Τσέλσι από ό,τι μας λέμε, όμως κάποιοι παρακολουθούν live τις τέτοιες. Πήγε, δεν ανακοινώθηκε όμως. Δεν τους έκατσε ο Τζέκο.
Στη Τσέλσι. Και μπορεί να πάρουν Ζουρού. Okay, γιατί η Τσέλσι πήγε με τη λογική του για τους παίκτες, αν το 30 ετών κάνουμε μονοετή συμβόλαια. Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέκο τους είπε, θέλω, ξέρω εγώ, διετές, τριετές, δεν ξέρω τι ζήτησε. Και καλά έκανε την πλευρά του, γιατί να φύγει από εκεί που είναι για μονοετές. Οπότε τσάκησε η ιστορία. Θα ήθελα όμως να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, κυρίες και κύριοι, με μία είδηση σχεδόν σοκαριστική και με ένα αναδρομικό ουφ. Ναι. Και ευτυχώς που δεν έγινε. Διότι χθες, στη συνέντευξή του Sunday Times, ο Τουρκοκύπριος χρηματιστής Μεχμέτ Νταλμάν υποστήριξε και είχε ολόκληρη ιστορία για να το στήριξει αυτό, δεν το είπε από το κεφάλι του, ότι το 2004 η Manchester United έφτασε μία ανάσα από τον αντιπάλο Καντάφη. Ναι. Καλή κυριολεκτικά μία ανάσα. Ναι. Όπως είπε, ο ίδιος ήταν μεσάζοντας, είχε ταξιδέψει ο ίδιος στη Λιβύη με ιδιωτικό τζετ για να συζητήσει την εξαγορά του 30% της ομάδας, που το δυνατό τότε ο Μάγνιερ και ο Μακμάνους. Θυμάστε που είχαν έρθει σε ρήξη με τον Σερ Άλεξ Φέργκσον για ένα άλογο. Ναι, ναι. Ήταν μετά μια ιστορία παλιά, εν πάση περιπτώσει, και θέλαν να πουλήσουν τις συμμετοχές τους. Και είπε, λέει ο χρηματιστής, ότι ήμασταν μερικές ώρες πραγματικά από τη συμφωνία. Κάτι το οποίο, το λέμε τώρα, το έχει πει ως ιστορία και ο Σαντί Καντάφη, ο γιος του, σε παλιότερη συνέντευξή του. Απλώς τότε προφανώς δεν το πήραν και πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Είχε πει ότι 7-8 μήνες ετοιμαζόμαστε να αγοράσουμε την United και το κρατήσαμε μυστικό, αλλά δεν έγινε. Και εγώ έργα στον πατέρα μου, λέει, ότι ήταν σαν να αγοράζουμε μια αγγλικανική εκκλησία. Τόσο πολύ. Πρεστίζ. Τόσο πολύ, ναι, πρεστίζ. Λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τον χρηματιστή, για λίγες ώρες δεν έγινε το τρίγκ. Δεν τα βρήκα στο οικονομικό τελικά. Mm-hmm. Αυτό έγινε, εκεί έγινε η ιστορία. Θα το κρατήσουμε γι' αυτό. Ευτυχώς κάτι γλιτώσαμε, τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο, θα ήθελα να δηλώσω τη συμπάθειά μου αλλά και την ανησυχία μου σε 6 σερή μηνύματα διαφορετικών ακροατών τα οποία λένε: παλικάρια, το site σας γράφει 25 χρονών για τον Λούκας. Ο Λούκας ο Μόρα είναι γεννημένος το 92, μάγκες ληξίαρχη. Ο Λούκας Μόρα είναι 25. 25 λέει Wikipedia ότι είναι ο Λούκας Μόρα. 26 είναι ο Λούκας, ρε παιδιά, τι 2-3 ακόμα χρόνια μπάλας. Ρε εσείς, ο Λούκας είναι 25. Μάστε. Ρε εσείς, ο Λούκας είναι 25. Βεβαίως και είναι 25, παιδιά. Βεβαίως. Ο Μουκόκο είναι 12. Βεβαίως. Ο Ντουμπιά είναι 30. Ο Μιναλά είναι 20 πια. Εντάξει, συμφωνήσαμε. Και εμείς ελπίζουμε ότι αυτή η εκπομπή θα κάνει μια σπουδαία καριέρα. Βεβαίως. Στη δεύτερη χρονιά της είναι ούτως ή άλλως. Ναι. Να ξελπίζουμε στα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο γιατί τα 5.000 μάρκ δεν είναι μπουρουσάγκα. Λέει πάντως αυτό το κάντσο σε κάτι sites, Pornhub νομίζω το λένε, και εσείς να υποθέσω ιδέα δεν έχετε. Καμία. Το λένε double fisting. Ναι. Δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι μετάφραση του παιχνιδιού αυτού του Ιαπωνέζικου στις δυτικές χώρες. Σωστό. Μπορεί. Γαβρομπαόκια τρέμεται που επιστρέφει Τσόσιτς. Αν Γκότζος είναι Πέτροβιτς, εσείς είστε ο Ντόντσιτς ή χονδροθύμιος στη Γανιά την τρώει με τα τσόπστικς, αναρωτιέται ο Χριστόφορος ο Ζαραγλίκος. Ενώ από τη μεριά του ο Κουρμπέλι Ντάνς λέει το εξής: Κουλιμπαλί για Βέλγιο, δεν πάω, δεν μ' αρέσει. Ξαναγυρίζει στο Ρουκ Ζουκ η Μέρη Μιλιαρέση ή στο φλέγον θέμα breakup coach ακτύπη πάρε θέση. Ο Βαϊμάκης πάλιωσε τον πάει μία-μία. Τσαού τελειώνει εκπομπή, τον στέλνουν μαγειριά. Ή χοντροθύμιος καψιμή τρώει και τα ψυγεία, λέει ο Τζινό Μπιλί is not my lover. Σε δεύτερο σερί τρίμα μεστά το χοντροθύμιο μέσα. Απλώς αυτό θέλω να πω. Ο Κιλιμάντζαρης έχει στείλει το εξής: Περότη Κριστιανό δάσκαλοι εγίνανε στο κάντσο. Κλάους πατάει περιοχή, γελάει και ο Κωνσταντσο. Ή την κατάνα του παβιό ζηλεύει ο Χατόρι Χάντζο. Στιμούμε Χατόρι Χάντζο σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως. Κάποιος αναρωτιέται, ο Ζορζ Γκαλί γιατί έχει πάντα ύφος «δεν σας βλέπω»? Γιατί μας βλέπει. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Σωστό. Πόσο τιμά τη γυναίκα μου που στην ερώτηση ποιο είναι το πιο ιστορικό γεγονός που έχουμε ζήσει απάντησε ο γάμος του Αντρέα με τη Μιμή. Λέει «I cannot my mommy, I cannot go fetch the dog». Σέβεται την ιστορία. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα πω. Αν ο Γκότζος ήταν το δάχτυλο του Μπετόβεν που παίζει την πρώτη νότα στο Fair Elise. Fjord.
Ναι. Φιωρελή, εστάσταν το δάχτυλο του Ρονάλντο αφού έχει βγει από πόρ μπαγκάζ του Μαρσέλο. Αλλά. Όταν ήμουν φοιτητής, προσπαθούσαμε να πείσουμε σε φοιτήτριες μας να παίξουμε κολοδαχτυλιές και φυσοκάλαμα. Στο οποίο παιχνίδι, την ώρα που φυσάζουμε το φυσοκάλαμα, τρως ταυτόχρονα και ένα περώτιο δάχτυλο και γενικά υποζήξει πιο μακριά το σκάγι. Καμία δεν δέχτηκε ποτέ. Γιατί ρε γάμο το δεν δέχτηκε. Κρίμα. Είδες κάτι πράγματα. Κρίμα. Αν έπαιζε μπάλα όμως, θα δεχόντουσαν. Θα ήταν και τιμή τους. Εννοείται. Μα το δικό σου αμάρτημα, Κριστιάνο τραγουδάει. Ζιζού τον εφοβήθηκε και τείχο πάει. Ή Μαρσέλο αρχίζει δίαιτα, το finger food προτιμάει. Λέει ο Κουράνης, όσο νόουνας, στρονά να πιάνει τη Μουστάφη. Να γίνεται. Ο Βουβονοκύλη Γκοντζάρες έχει στείλει το εξής. Ίγκορ Ιγκόρ, δεν ξέρω πώς, πες το όπως να είναι. Στο Μάντσεστερ ο Σαντί οι άμυνες βογκάνε. Ή Σέρχι Μπουσκέτς και Σάμαρη στον κόσμο ξεγελάνε. Παίρνω απόσταση από το τρίτο μέρος του μηνύματος. Στο Westbrook Bros ο Μπεγερίν μοιάζει να είναι στην τριχά. Εάν ο Γκότζος βαρύ σκότς, εσείς λικέρ μαστιχά. Ή όποιος γκουρού δεν άκουσε, βροντάει σαν κατσιμίχα. Τζινόμπιλ is not my lover. Ξανά. Ο Λούκας Μόουρα είναι ο αιώνιος φοιτητής που σου λέει ότι είναι πρωτοετής. Λέει ο Λιβάγια που δακρύζει. Σωστό. Μεγάλη αλήθεια. Οι μισοί Ιταλοί έχουν παππού τον Μπρέκα, οι άλλοι μισοί έχουν μπαμπά τον Άνθεμος, λέει ο Βλατέβες. Βεβαίως. Στο ΕΚΑ. Ιταλίδες θα λέγαμε. Ιταλίδες. Ναι, εντάξει, νομίζω όλοι το καταλάβαμε. Λοιπόν, στο ΕΚΑ. Διπλό. Δύο. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κι άλλο. Δύο τα έχω εδώ. Στα πανηγύρια νέο τρέντ, η εξέταση προστάτη. Επίθετο στα ελληνικά. Περώτη λέμε πασπάτη. Ίσου του Αλμάν Ριζούπολη η μπάλα στη δεσκάτη. Και δεύτερο, Κώστα κατέβα αγγλιστή. Hey Κώστα, come on down. Τη έφη θόδη νέο hit. Baby, you spin me round. Ίση σε ζουέλα και παβιό. Ισόβιο triple crown. Το θέμα, λέει κάποιο, είναι ποιο θα είναι ο επόμενο. Που θα κάνει το δαχτύλιασμα προφανώς. Τώρα, λέει, εγώ ποντάρω Σουάρες ο Ντεμπελέ. Είναι δυνατό, μου αρέσει αυτό. Δεν το λέω εύκολο πολύ. Εντάξει, κάπου θα ξεκινήσει και ο Ντεμπελέ, εσύ. Σωστό και αυτό που λες. Ναι. Α, τρίτο στόικα. Συγγνώμη, νάτος. Λέω και εγώ δύο. Συνήθως είναι στις τριάδες. Λιχτστάινερ Facebook προφίλ. Μότο Μελέν Αρτέμι. Μόλινς και Λουτ συχνότερα. Offside και από τον Ντέμι. Είμαι ζουέλα ανεμόμυλο. Δέκα μποφόρα νέμι. Είμαστε. Πολύ ωραία. Ντάμπα του Μπαντιόπλε κανονικά το βραβείο Fair Play Super League θα έπρεπε διαχρονικά να παίρνει ο Ζέλιας. Okay. Συζήτηση για αγκομενικά στο κουρίο ανάμεσα σε πελάτη και κουρέα. Παύλα περιστασιακό νεκροθάφτη. Ναι. Σαν δεύτερος γκουρού του έρωτα, ο κουρέας με φωνή 4 αναφώνησε. Οι γυναίκες σαν τις πεθαμένους δεν τελειώνουν ποτέ. Ρίχνει ο Σφερόπουλος στο μάτς του Μπόγρη την πετσέτα. Στον Λιάγκα όλοι χορευτές, τιμητική πλακέτα. Είναι σουίγκερο παβιό και κάνει κουαρτέτα. Λέει ο Ρόι ο Κινόα. Ο Πέπ έχει στείλει ένα μήνυμα. Πέπ, ελπίζω να σου κόλλησε το κουμπί και να το στείλει τόσες φορές. Λέει τα εξής ωστόσο. Πιστεύετε ότι η διαφαινόμενη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Παύλα κίνημα αλλαγής σε παρένθεση ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει τρύπα στο χωροχρόνο την οποία θα ήθελαν να δαχτυλιάσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές? Μια σοβαρό ερώτημα αυτό. Ναι. Αλλά μην χαιρόμαστε γιατί οι Διανέλ δεν κουνάνε. Οπότε μην κοροϊδά είναι. Τι χουξοτ λέτε του Τζαμπάρ, μονάχα λαμπογρίτα. Διδάκτορ μπάλα σαδαών, μαλάτο στη μαρμίτα. Ή του Ζουέλα ο Σκορπιός, τσιμπά και το χιγκίτα. Αναρωτιέται ο Σπύρος ο Μαραγκόστ. Ναι, team και έχει στη Millwall 38 χρονών. Ναι. Πού είναι αντάρρευση στην καλύτερη δεκάδα, συμμεριζόμαστε φίλε την απορία σου. Ναι. Θεωρείτε σωστή την απόφαση του Κλόπ να μην κάνει καμία άλλη μεταγραφή για το χειμώνα με Κουτίνιο και Στάριτς να έχουν φύγει? Όχι βέβαια, όχι. Μια απάντηση. Το ψευδόνυμο ονειροκνήτης, όχι δεν είναι πιασμένο. Για σένα που ρωτάς. Εντάξει, για το ποιος κάνει καλύτερο ζωρό, ο Άνθεμος ή ο Πανίκας ο Ψωμιάδης, υπάρχει ένα σχετικό θέμα σήμερα στο καλό site ratpack.gr, το οποίο συγκρίνει όλους τους ζωρό, τους διαθέσιμους ζωρό. Ναι. Και Μπλάνκο και Μπαντέρας και Πανίκα και Άνθεμος και όλα τα καλά υπάρχουν στο κομμάτι αυτό. Κάποιος λέει ο Καζεμίρο δεν θα σήκωνε δαχτυλιάσμα, θα σούσκαγε όλη η φαβέλα
με τα AK-47 μετά να σου κλέψουν και τα νύχια των ποδιών. Λοιπόν, λέει ο ένας φίλος, λέει για σκεφτείτε το δαχτύλιασμα να γίνει κάποιο είδους trend όπως αυτό του Άλβες με την μπανάνα και να αρχίσουν να το κάνουν και οι παίχτες του Κισαμικού. Του Άλβες είχε, όταν το έχω πετάξει σε ρατσιστική επίθεση και κάτι μπανάνα. Ναι. Μπαίνει η μάνα μου στο δωμάτιο την ώρα που μιλάτε για δαχτυλιάσματα. Η σιωπή της πάγωσε την ψυχούλα μου. Ναι, ενώ αν περάσει μπροστά από την οθόνη και δείχνει παρηγυρισμό κάποιου γκολ της Ρώμα ή της Ρεάλ, θα πει αύριο αγόρι μου να πας για μπάλα με τους φίλους σου. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς την πειράζει, όχι αυτό που γίνεται. Λέει ένας φίλος, λέει, δηλαδή ρε παιδιά, γι' αυτό ο Σουάρες φυλάει τα δάχτυλά του κάθε φορά που σκοράρει, λέει ο Σάμα Γκρινλάντερν. Δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Τον προτιμώ όταν δάγκωνε ανθρώπους. Ναι. Προκειμένου να μην μπω σε αυτή τη σκέψη, τον προτιμώ να δαγκώνει ανθρώπους. Τον προτιμώ να δαγκώνει ψυχές. Έτσι. Παιδιά, ναι, κάστρο του Κακέτσι, καλά ακούσατε. Ναι, είστε βεβαίως καινούργιοι ακροατές. Ναι, κάστρο του Κακέτσι αυτός λέγεται. Είναι, τίποτα άλλο. Τα κέσσι είναι φλωριές. Ναι. Είναι το κάστρο του Κακέτσι. Χρόνια τώρα. Εσύ έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, εσύ με το 5x5. Αλλά δεν γίνεται να διαβαστεί, δυστυχώς. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Μεγάλη αλήθεια. Όταν τελειώνει η μπαταρία στην ηλεκτρική ροντόβουρτσα, πάντα λέμε, δεν βαριέσαι, το αβούρτισα, λέει ο Τραγανός Δελάς. Και είναι ακριβώς έτσι. Λες, έλα μου ρε τώρα. Εντάξει, εντάξει. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ εγώ τη ροντόβουρτσα, οπότε τι να σου πω. Είναι μπαμπά σας ο Μπουσκέτς. Μπουσκέτς είναι ο μπαμπά σας. Χερνά Κριστιάνο δάχτυλο, Μαρσέλο στην υγειά σας. Είναι ο Τίγρης also known ως Μέγας ο Κρανκά σας, λέει ο Πέπε Μακαρέινα. Περότη για δαχτύλιασε, άμα τολμάς ζουέλα. Ο Γκουνσότο μίλησε, που είναι η Σιρεγγέλα. Ή αν ο Γκότζος ο Σεμπά, εσείς απλή φαβέλα, λέει ο Τρομοκράχτης. Γεια σου Τρομοκράχτη. Παιδιά, λέει και στην ΑΕΚ δεν έβαλε Περότιο στο Σιμόες. Λέει η δεν την κοινή να φοβείται τον άνδρα. Ποιος είχε βάλει στην ΑΕΚ στο Σιμόες Περότιο? Τι, όχι ρε παιδιά. Έχει παίξει Περότιο δαχτυλιάσμα στο Σιμόες? Γι' αυτό είναι τόσο καιρό έξω ο Σιμόες και είναι μια, θέλει να γυρίσει και έχει ενοχλήσει τα λοιπά. Γι' αυτό δεν νομίζω. Μπορούμε να πούμε ότι η έκφραση θα γλύψει τα δάχτυλά σου παίρνει νέο νόημα. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ούτως άλλως μια γελία έκφραση το θα γλύψει τα δάχτυλά σου. Ναι. Είναι λίγο συχαμένο, ας πούμε, σαν σκέψη. Ειδικά από κάποιον που μαγειρεύει και πιάνει ηχικά. Ναι. Ευχαριστώ. Συρταρωτό το κούμπομα Κριστιάνο στον Μαρσέλο. Του είδε και του ζήλεψε ο Μάρκο Ομποριέλο. Ή με το ματσούκι του Παβιό το γρατσουνά στο τσέλο. Λέει κάποιος πολύ σωστά, η Λίβερπουλ είναι σαν ένα αμάξι που το πηγαίνει στο συνεργείο, το φτιάχνεις και μετά από 2 εβδομάδες σου ξαναχαλάει. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο Βονοκύλη Γκοντζάρης έχει στείλει το εξής. Ρε ο Κλάος είναι αυτός ή μήπως ο Μπενίσκος? Στο μπάο σέντερ μπακ Αλβέρτης ο Φραγκίσκος ή η κουκούνα του Παβιό περήφανος Πυργίσκος? Λιτό, περιεκτικό, γρήγορο. Επτά σαν πα έναν τρόκμπα, λέει το εξής. Μήπως έχουμε βάλει λάθος κοτζιά για να λύσει το Σκοπιανό. Με μερικά μπουκαλάκια του Τόλι στον Ζαεφ θα τους έκανε για όνομα και το υπερσυντέλικος. Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Είχαμε πάει σε τουρνουά 8x8 και είχαμε όνομα ρεπό. Τις 3 πρώτες αγωνιστικές δεν ήρθε κανείς αντίπαλος και τα παίρναμε τα μάτσα έτσι. Ευχαριστώ, λέει ο Δον Κι Χώστης. Ωραίος. Ο Λιβάη για τον Αραούχο του είχε κάνει Περότιο δαχτύλιασμα. Δεν ήταν δαχτύλιασμα. Δεν είχε penetration. Δεν ήταν, όχι. Ήταν, θα λέγαμε, σαν κολοχέριασμα ήταν. Ναι, ολόκληρο. Δεν είχε παίξει. Όχι, δεν είχε σιρταρωτό. Δεν είχε σιρταρώσει. Όχι, δεν είχε σιρταρώσει. Δεν είχε κουμπώσει, όχι. Έχουμε χωρίσει 20 μέρες. Δεν θέλει να μου μιλάει. Είπε σε κολλητό μου πως με αγαπάει, αλλά θέλει χρόνο και δεν μου μιλάει γιατί θα την τουμπάρω. Τι να κάνω? Πες. Τι είπα, να περιμένεις. Mm-hmm. Τι να κάνεις. Δεν είναι, μάλλον δεν θα είναι καλά τα νέα, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενε. Υπάρχει, λέει, κάποιος δαχτύλιασμα επικό φασούλα από Τζον Κόρφα. Δεν το θυμάμαι καθόλου, ρε, εσύ αυτό. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Φασούλα από Τζον Κόρφα. Δαχτύλιασμα, ναι. Από Κόρφα σε φασούλα.
Όχι. Ναι, αν ο Λούκας είναι 25 ετών, εγώ τότε ετοιμάζομαι να δώσω πανελλήνιες για εισαγωγή και αν η ταυτότητα γράφει έτος γέννηση 1980, αυτό είναι κάτι που δεν αποδεικνύει τίποτα. Ρε Δημήτρη από Ολλανδία, και είναι ακριβώς έτσι και σου ερχόμαστε για καλή επιτυχία στις πανελλήνιες. Βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια από τον Πάο Μπού Παντιόπ. Όλοι μας έχουμε στο σιρτάρι με τα μαχαιροπύρουν ένα κουτάλι ήπειρου που αντιπαθούμε χωρίς κανένα προφανή λόγο. Εντάξει, θα έλεγα όχι, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον σαν άποψη συγκεκριμένη. Ναι. Okay. Ένα μήνυμα που λέει σας κατουράει ο Παναγιώτης Ρήλος. Εντάξει. Ο Παναγιώτης Ρήλος είναι απ' έξω και στέλνει μηνύματα. Εντάξει, είναι κάποιες ηλικίες, λογικό, ένα κράτεια. Εντάξει. Δεν θα δίνει πόνο ή τι αν ήταν ποδοσφαιριστής. Με αυτή τη δαχτύλα προφανώς ναι. Εννοείς. Ναι, 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 ναι. Ναι, το είχαμε σχολιάσει το Λιβαγιάραχο, παιδιά, αλλά δεν ήταν δαχτυλιάσμα. Δεν ήταν δαχτυλιάσμα. Ναι. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Στη δουλειά μου τρελαθεί όλοι με, το περότι, με τα περότια. Σήμερα όμως ήταν αποκορύφωμα, άνω κάτω τελεία. Ένιωσα το δάχτυλο να πιέζει και αμέσως μετά δύο χέρια στο πρόσωπο και μια φωνή. Κοίτα τα χέρια μου, είναι εδώ. Λέει ο Γιούργεν Κλοπ, δεν ξέρω κάτι που κόβεται. Παίζεται δηλαδή κάντσο με λίγα λόγια στη δουλειά. Ναι. Αυτό μας λες. Στην ευρωπαϊκή του βερσιόν, χωρίς να είναι με τα δύο δάχτυλα, με τα δύο χέρια ενωμένα να χάνουν πιστόλι. Ναι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Όχι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Βλέπεις τώρα οι νέοι άνθρωποι τι παραδείγματα παίρνουν. Τι να μάθω. Βλέπεις τι πρότυπα έχουν. Μάλιστα. Εντάξει, εσύ που έχεις στείλει αυτό το μήνυμα που τελειώνει το Σεφερδίτη, αρνούμε και να το διαβάσω. Αρνούμε. Αρνούμε πραγματικά. Δηλαδή, αν το διαβάσω, θα πρέπει μετά να πάω στο Δελφινάριο να κλειδωθώ και να περιμένω μέχρι την άνοιξη καλοκαίρι που θα ξεκινήσει εφελής παραστάσεις. Και δεν θέλετε αυτό το πράγμα να γίνει. Λοιπόν, οπότε, συγγνώμη, άκου προβληματισμό. Ως πιστός ακροατής εδώ και χρόνια, ακολουθώ σαν Ευαγγέλιο τις νουθεσίες του υπέρτατου μύστη της τέχνης του γηπαετισμού με αρκετά τίμια αποτελέσματα. Το τελευταίο καιρό όμως έχω μπει στο πειρασμό της καταστρατήγησης μιας ιερής εντολής και εξηγούμε. Εδώ και περίπου ένα δίμηνο, γουστάρω τρελά επτάρι συνομήλικο νέτο από την εταιρεία που εργάζομαι, που είμαι και σχετικά νέος, κάτω από ένα χρόνο, αυτή είναι πιο παλιά. Στην αρχή την έβρισκα σχετικά διάφορη, μιας και υπήρχαν αρκετά ωραιότερα νέτα στον χώρο της εταιρείας και πλέον δεν είχαμε και πολλά παρεδώσει. Μέσω της αναστροφής σε κάποια projects όμως, διαπίστωσα ότι είναι πολύ ωραίο τυπάκι, σύμφωνα με τα γούστα μου και η κατάσταση άλλαξε άρδιν. Τα πηγαίνουμε αρκετά καλά με αστεία και υπονοούμενα κτλ. Ενώ μετά από λίγο μπορεί να πέρασει από δίπλα μου και να μην μιλήσει καν. Τα δεδομένα είναι ότι εγώ είμαι ελεύθερος, αν και γενικά παίζω μπαλίτσα, και από όσο έχω καταλάβει και αυτή το ίδιο. Και ερωτώ, γνωρίζοντας πόσο ιερός είναι ο κανόνας, ότι δεν μπλέκουμε το ψωμί με το πουλί. Και επίσης ότι δεν δείχνει νέτο για ξεπέτηση, αλλά για πιο σοβαρές καταστάσεις. Κινούμε υπογείως ώστε να διαπιστώσω προθέσεις, αλλά με κίνδυνο να γίνουν όλα τάνα στο γραφείο, ή κάθομαι στα αυγά μου. Κανονικά κάθεσαι στα αυγά σου. Κανονικά. Αλλά αν πια δεν μπορείς να κρατηθείς, κινείσαι υπογείως. Λέω ότι μάθεις... έχεις υστερόγραφα, λέει, ναι. Έχω κρατηθεί πολλές φορές αυτό το διάστημα, ναι. Φαίνοντας στο μυαλό μου τον ψηλό να με κατσαδιάζει, αλλά η εν λόγω με εξητάρει αφάνταστα. Άμα σε εξητάρει αφάνταστα, πρέπει να δοκιμάσεις, το έχεις αποθυμένο μετά. Κανονικά δεν μπλέκουμε όμως. Δηλαδή δεν μπλέκουμε για ξεπέτες. Ναι. Αν είναι να φτιάξεις τη ζωή σου που λέει ο λόγος, παιδί μου, με το κορίτσι, τι να σου πούμε τώρα, να σου κόψουμε το δρόμο. Φίλε, κάποιο πολύ σωστά. Μόνο Λέβιν αυτάρκης όμως. Δαχτυλιάζεται μόνος του. Είναι μεγάλη αλήθεια. Βεβαίως. Πάρα πολύ σωστό. Καλάθης λέει σε ζωρό, not in my house, πανικά. Ο Χάρη Κέιν σε βίντεο θαυμάζει τον πατικά. Ή ο κοτσαδόρος του παβιό σέρνει την πλυνταλίκα. Λέει ο Μπεντεκεδένιος. Έχετε βιβλία για τον Πάτρικ τον Ογκούν Σότο. Βεβαίως. Τον Τότσι ένα. Χάνουμε το πράγμα αυτό. Ένα γρήγορο. Σοφοί πατέρες βοήθεια, λέει ο Βασίλης. Μένω εξωτερικό και είπα να βγάλω εισιτήρια για τα Πάτρια Εδάφη νωρίς, μπας και γλιτώσουμε το δρεπάνι του Αυγούστου. Ναι. Έτσι και έκανα. Και πληρώνω 100 ευρώ με επιστροφή με γνωστή φτηνή εταιρεία. Ξέχασα όμως ότι μετά από μέρες παντρεύεται αδερφικός μου φίλος. Για να αλλάξω τα εισιτήρια θα μου πάει επιπλέον 170 ευρώ. Προφανώς ζορίζομαι οικονομικά. Να πάρω δώρο καλό και να δω το φίλο μου στις ήδη κανονισμένες διακοπές ή να αλλάξω τα εισιτήρια και να είμαι εκεί σε μια τόσο σημαντική και χαρμόσυνη ημέρα. Να αλλάξει τα εισιτήρια και να είσαι εκεί σε μια τόσο σημαντική και χαρμόσυνη ημέρα. Χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση και το ξέρεις και εσύ ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Το ξέρεις. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Έχετε βιβλία για ανώριμους. Ναι. Πού. Τσα. Αχ,
Τόσο γελίο που είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Λοιπόν, ό,τι του φανεί το Ελ Αμπντελαουί, μας έχει στείλει το εξής. Μεγάλε γκουρού του έρωτα, Κόναν των Επτά Θαλασσών και Κόνδωρα των Άνδεων, και εσύ η ταπεινή πλην τίμια μου χρήτσα δίπλα του, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Πώς χειρίζομαι one night stand, με το οποίο θέλω απλά να κρατήσω περιστασιακή επαφή χωρίς δέσμευση? Στέλνω μήνυμα καθαρά ερωτικού καλέσματος για την επόμενη συνάντηση? Στέλνω για καφέ ή ποτό ώστε να ξεκαθαρίσω τις προθέσεις μου? Ή το αφήνω και δεν ασχολούμαι? Εσκεμμένα δεν έχω στείλει κάτι από το Σάββατο που έφυγε, αλλά δεδομένα πιστεύω ότι ούτε αυτή θέλει να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της, αφού και το νούμερό της μου άφησε φεύγοντας και μιλούσα αναλόγως όλο το βράδυ. Λέγε. Λέγε, μικρέ μου, πάντα one. Είσαι τόσο σαφής, αυτό που πρέπει να κάνεις το πρώτο στην πραγματικότητα. Βαϊμάκι, με πλήγωσες να ξέρεις. Γιούργεν Κλίσμα, όχι Γιούργεν Κλοπ. Και εντάξει, λέει, κόπηκε το μήνυμα στο τέλος, αλλά νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Πάω στο Facebook στους πραγματικούς ηλεκτρονικούς φίλους μου. Έχεις δίκιο, αλλά με τόσα πολλά μηνύματα και με όλα αυτά που προσπαθούμε να προλάβουμε, αμάρτησα. Τι να κάνω, κόπηκε. Μπορεί να κάνει άλλο. Έτσι. Κάποιο λέει, αφού τα κλείσει 100 ευρώ το για το φίλο με τα εισιτήρια, πες το να μην τα αλλάξει, αλλά να κλείσει καινούργια. Εντάξει, προφανώς. Η άλλη τώρα 170 θα του έρχεται προφανώς. Περίπου γι' αυτό μας λέει. Γι' αυτό μας λέει αυτό το πράγμα. Πήρα το φθηνό κολόχαρτο. Το διάβασε αυτό? Όχι, όχι. Πήρα το φθηνό κολόχαρτο από το σούπερ μάρκετ. Πολύ ωραίο. Τώρα ξύνω τις σκουριές από τα κάγκελα στο μπαλκόνι. Όχι, ρε παιδιά, λέει, για τον Λεύ δεν μπορεί να πει ότι δαχτυλιάζεται μόνο του, γιατί βάζει το δάχτυλο σε άλλη οπή και όχι αυτή που λέει τόση ώρα. Δεν κατάλαβε, ο Λεύ βάζει παντού τα δαχτυλιά. Τι λέτε, παιδιά, πλάκα κάνετε. Δε στα βίντεο και μπροστά και πίσω, μύτη αυτή, μασχάλα και όλα αυτά που έχουμε δει. Γιατί μπορεί να συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Τα πάντα, ρε. Χταπόδι. Ναι, ναι, ναι. Χταπόδι, ο Λεύ. Τα συζητάμε. Κάνω δύο μέλη ακόμα, δεν πρόκειται να προλάβουμε να τα διαβάσουμε, οπότε δεν ξεκινάω τώρα, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά. Θα περιμένουν αύριο. Ευτυχώς είναι mail και τα κρατάμε, διότι κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη Ποζιό, Σταύρο Χαντοθύμιο και Χάρη Χριστόγλου. Βεβαίως. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Lab αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.